πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αργήσαμε λίγο έως πολύ. Εντάξει, αυτά έχουν οι μεταδόσεις. Τώρα σε 5 λεπτά πάλι διάλειμμα. Μα επιδείξαμε λίγο την κουβέντα που λένε. Μετά όμως, μετά τις 12.30 δεν έχουμε τίποτα. Μπορούμε να μιλήσουμε για μπάλα, για Τατιάνες, για Κατιάνες, για Κυβρακίδηδες, για Ζήκους, για Τσιγκρίσκηδες, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340, πιάσαμε το σκορ του αγώνα ΠΑΟΚ Ατρομήτου 2-0. Πιάσαμε και το 0-1 γκολ του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Δεν περίμενα ότι θα το γυρίσει, δεν περίμενα ότι θα προκριθεί η Arsenal. Ο Κόντε έχει καταντήσει λίγο αιμονικός με το 5-3-2. Συνέχεια στην κλοπή, εντάξει, πρέπει να βρει να δημιουργήσει κιόλας. Νομίζω ότι θα δούμε καλύτερο θέαμα στο τελικό της City, που δίνει το καλύτερο θέαμα στον κόσμο μαζί με την Μπαρτσελόνα και την Arsenal. Θα δούμε καλύτερο τελικό και πιστεύω ότι θα έχουμε θέματα
και με τον ΠΑΟΚ πιστεύω θα πάει στο τελικό, γιατί και καλή ομάδα έχει και καλές δημόσιες σχέσεις με τους Σπανούς και τα λοιπά, και όταν χρειαστεί, όσο περνάει ο καιρός, παίρνει και τα σφυρίγματα, είναι καλυμμένος από πολλές πλευρές και αυτό είναι προς όφελός του. Εγώ δεν ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ. Θα πω ότι είδα το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Είχαμε προβλέψει αυτή την εβδομάδα ότι άλλο παιχνίδι είναι το Λάρισα ΑΕΚ, άλλο παιχνίδι είναι το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Βέβαια και τα δύο ήρθαν 0-0, αλλά με στη Λάρισα η ΑΕΚ πήγε με ένα στυλ του 4-4-2 ανοιχτή, να δημιουργήσει. Ο αντίπαλος έκανε άμυνα στα 30 μέτρα, έπρεπε να κυκλοφορήσει την μπάλα, έπρεπε να πλευροκοπήσει και αυτό ήταν πολύ δύσκολο να το κάνει, καθώς δεν έχει εξτρέμ η ΑΕΚ. Έχει ένα Λάζαρο ο οποίος μοιάζει εδώ και λίγο καιρό κουρασμένος και φαίνεται ότι ο Λάζαρος είναι καλύτερα να μπαίνει σαν αλλαγή μέσα 60-65-70, να φουλάρει στην κούραση και στο ρίσκο ίσως των αντιπάλων, γιατί δεν τη βγάζει η ΑΕΚ με ένα εξτρέμ. Δεν τη βγάζει η ΑΕΚ με ένα εξτρέμ. Και είχαμε προβλέψει πάλι, δυστυχώς για τους αεξίδες, ότι θα έρθουν παιχνίδια όπου ο αντίπαλος θα έρθει στα 30 μέτρα, θα κλειστεί. Άλλοι θα κάτσουν μέσα και δεν θα φύγουν στην κόντρα όπως έκανε η Λάρισα του Φιντάνη. Άλλοι θα κάτσουν στα 30 μέτρα και θα σου βγουν στο χώρο. Να πω ότι με τον Μπακασέτα, τον Ανσαριφάρτ και όλους αυτούς τους κεντρώους παίκτες δεν μπορεί η ΑΕΚ να πλευροκοπήσει. Κάποια μάτς είχα προβλέψει ότι λόγω αυτής της κατάστασης και για το λόγο του ότι ο Λάζαρος δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά γερά λόγω κόπωσης, έχει, αν τον κάνεις εξετάσεις θα βρεις κενά τώρα στο Λάζαρο. Θα πρέπει να ανεβάσει πολύ ψηλά τα μπακ. Αν παίξει 4-4-2 δεν είναι για πολύ μεγάλες αποστάσεις οι Κονέδες και οι Γαλανόπουλοι. Παρένθεση, ο Γαλανόπουλος σήμερα έκανε ίσως το καλύτερο του παιχνίδι στην ΑΕΚ. Τον είδα με πιο λίγα κιλά, τον είδα με καλύτερη ταχυδυναμική, τον είδα να κατεβάζει μπάλα, τον είδα να κόβει. Γενικά τον είδα πολύ ανεβασμένο στο 3-5-2 του Χιμένεθ. Πάρα πολύ καλό και το θεωρώ πολύ έτσι ακρογωνιαίο λίθο στο σημερινό 0-0 της ΑΕΚ, η οποία πραγματικά για δεύτερο καλύτερο παίκτη είχε τον εκπληκτικό Μπακάκι, ο οποίος έπαιξε τρίτο στόπερ αριστερός. Τρίτος αριστερός στόπερ. Τι θα διακόπτουμε τώρα? Α, ο Πεντρωτός είναι, αφού έχουμε διάλειμμα. Ωραία. Κώστα, έλα Κώστα. Έλα. Έχουμε έλα, καλό έλα, νέο. Λοιπόν, να τα πω ένα, θα περιμένουμε το διάλειμμα. Όχι, θα τα πεις, θα πάω το διάλειμμα πιο μετά. Έλα. Ο Πέλκας έχει κάνει, μάλλον χειρουργείται αυτή την ώρα, είναι στον Άγιο Λουκά στην Ειρηνική. Ανάταση θα κάνει, ανάταση ειρηνική ουρδη διαφράγματος. Θα κάνει, ναι, επέμβαση στη μύτη κάνει, από έναν γιατρό που έχει γυρίσει παλιότερα και το Λέοβατς, ειδικό σε τέτοιου είδους επεμβάσεις. Στον Άγιο Λουκά είναι. Στον Άγιο Λουκά, ναι. Τραβάει χειρουργείο βάση... το παιδί. Ναι, εντάξει, περαστικά. Εκεί χειρουργεί και ο γιατρός του ΠΑΟΚ, ο Μανώλης Προβοχώστης, οπότε ξέρει τους αρμόδιους γιατρούς για τα θέματα αυτά και ναι, έχει συνεννόηση μαζί τους. Μεγάλη απώλεια που... είναι, γιατί σε μεγάλη απώλεια, φόρμα. Ναι, είναι απώλεια. Μεγάλη είναι φόρμα. Σε φόρμα και, είναι παιδί, ναι, και είναι και παίκτης πλέον ο Πέλκας, ο οποίος καθορίζει τη μοίρα αγώνων. Θα βάλει Μάρθικα, θα χάσει σίγουρα το μάτι της Κυριακής, ναι, και θα παλέψει και την άλλη Κυριακή στα Γιάννενα. Τώρα με μάσκα, ναι, με μάσκα ουσιαστικά, Νάρθηκα, ειδική μάσκα μπροστά στο πρόσωπό του στη μύτη του. Ο Πέλκας πάντως πριν μπει στο χειρουργείο έλεγε, εγώ θέλω να παίξω και την Κυριακή, λογικό είναι ποδοσφαιριστής, σας άνοιγε δυνατός. Κοίταξε, άμα θέλει μπορεί, στο ναι, ΠΑΟΚ πήρας, γιατί ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου στον ΠΑΟΚ έσπασε τρεις φορές τη μύτη του, σαν ναι, στόπερ, και μάλιστα σε ένα μάτσο με τον Πανιόνιο, επειδή δεν υπήρχαν αλλαγές, έπαιξε και στο δεύτερο ημίχρονο με σπασμένη μύτη. Οπότε σήμερα που η ιατρική έχει φτάσει, του δίνω θάρρος του Πέλκα. Αν πραγματικά ο ίδιος είναι παλικάρι, γιατί είναι, θα μπορεί να παίξει με Νάρθηκα. Αν εντάξει, και νομίζω απλά ότι ο γιατρός ναι, μπορεί να του πει, παιδί μου, μην παίζει την Κυριακή. Ναι, μην τυχόν είναι, έχει φάσει στο να φάει μια αγκουνιά, ας πούμε, για να δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε το μάτι της Κυριακής λογικά το χάνει. Θα το χάσει, αλλά νομίζω ότι το άλλο θα είναι. Το άλλο θα ναι, είναι. Ο, ναι, ο γιατρός του ΠΑΟΚ το δίνει δεδομένο, οπότε ουσιαστικά συζητάμε για το αν θα προλάβει να παίξει με τα Γιάννενα. Ναι. Και προφανώς άκουσες από τη συνέντευξη τύπου, ναι, ότι ουσιαστικά σκέφτεται ο Λουτσέσκου κάποια στιγμή να κάνει διαχείριση στο μάτος. Αυτό είναι στο και... Βιερίνια δεξιμπάκ. Βέβαια. Αυτό έπρεπε να γίνει και μάλιστα θέλω να σε ρωτήσω τι τρέχει με τον Κυβρακίδη, γιατί με ρωτάνε εδώ τα μηνύματα. Και πρέπει να ρωτήσω εγώ τον ρεπόρτερ μου, μήπως ξέρεις ναι, κάτι. Ο Κυβρακίδης είναι ένα όνομα. Αν έβαγε την κάρτα νωρίς, είπε ξεκάλα, ήταν καλός.
Ναι, καλώ το έξω, κύριε Βραγκίδε. Είναι ένα παίκτη ο οποίο απασχολεί του ανθρώπου του πάρκου, τον έχουν παρακολουθήσει οι σκάουτ, αλλά έχει πάρθει η απόφαση να μην γίνει τώρα μεταγραφή δεξιού πιστοφύλακα. Ναι. Και ουσιαστικά, Κώστα, αν δεν γίνει μεταγραφή δεξιού πιστοφύλακα, θα πάει σε διαχείριση με τον Δελιανίδη. Θα πάει σε διαχείριση με Αζεβέντο όταν είναι έτοιμο, ναι. Είτε θα πέσει Αζεβέντο αριστερά με τον Βιερίνια δεξιά, ναι. Είτε μπορεί να παίξει ο Βιερίνια με το Μάτος, είτε μπορεί να παίξει ο Αζεβέντο με το Βιερίνια. Να παίζει ο Βιερίνια δεξιά, ο οποίος είναι μπαλαντέρ, έτσι μπορεί να παίξει δεξιά σαν μπακ, αριστερά σαν μπακ, μπορεί να παίξει και σαν εξτρέμ. Εγώ να σου πω τι είδα αυτή. Να σου πω τι είδα σήμερα. Ναι. Είδα έναν Λιμιό καταπληκτικό στα μαρκαρίσματα. Ναι. Και επειδή ο Λιμιός δεν ξέρουμε αν έχει τον γκολ. Μη σου πω ότι επειδή μου αρέσει πολύ στα μαρκαρίσματα ο Λιμιός, δεν ξέρω αν το σκέφτηκε ο προπονητής, και αυτός μπορεί να παίξει δεξιμπακ. Το δοκίμασε, αν θυμάσαι, σε ένα μάτι πρόσφατα. Είναι πολύ καλό στα μαρκαρίσματα. Τον είχε βάλει δεξιμπακ, ναι, γιατί πρέπει να το μαθαίνει και σε αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι το κάνει τώρα σε μάτι προαθλήματος κρίσιμο. Μπορεί να το κάνει αργότερα ή μπορεί να το κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα στον Ατρόμητο, αν πάει το μάτι, ξέρω εγώ, και έχει πάρει την πρόκληση. Άρα η είδηση είναι ότι ο ταχυδυναμικός πλέον Βιερίνια από πίσω, ναι, μπορεί να παίξει και δεξιμπακ και αριστερό, και περιμένει τον Αζεβέδο να χάσει κανένα κιλό και να μπει σε 20 λεπτά, 30 λεπτά ημίχρονα. Αυτή είναι η είδηση. Έτσι ακριβώς. Και επίσης νομίζω φάνηκε σήμερα, Κώστα, πόσο καλός παίξει ο Μαουρίσιο, τα παίζει, γιατί ο Πάκος έχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι, να περάσει την μπάλα μπροστά κάθετα. Και ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές σε αυτή τη φάση τουλάχιστον είναι πιο πολύτιμοι από άλλους. Δηλαδή, ο Πάοκ, όταν μπήκε ο Κάμπος με τον Μπρίγκεβιτς, είχε άλλη συμπεριφορά σαν ομάδα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Έτσι, νομίζω αυτό φάνηκε. Όπως επίσης και ότι είναι πολύ μέσα στον κόλο Σάχοβ, ο οποίος έχει 4 γκολ στο κύπελο. Είναι πρώτος χώρος του Πάοκ στο κύπελο. Δεν ξέρω αν είναι συνολικά στο θεσμό. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι και συνολικά στο θεσμό του κύπελου ο Σάχοβ πρώτος. Με 4 γκολ μέχρι στιγμής. Έτσι. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένας παίκτης που τον γκολ το έχει. Ναι. Μπορεί να μην κάνει άλλα πράγματα στο κύπελο, αλλά είναι με τις φάσεις. Αυτά προς το παρόν. Περιμένουμε και τον Ιβάν Σαββίδη να αποχωρήσει από το γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχει πει μια είδηση πολύ σημαντική για μένα. Για πες. Που δείχνει γενικώς την προσφορά του Σαββίδη. Έχει χρηματοδοτήσει το δικό του ίδρυμα ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει γυριστεί και θα προβληθεί αρχικά στη ρωσική τηλεόραση, φαντάζομαι να το πάρει και η ελληνική τηλεόραση, για τη ζωή και το έργο του Καποδίστρια. Έτσι είναι μια παραγωγή που γυρίστηκε στην Ρωσία και την Ελλάδα. Και έχει χρηματοδοτηθεί σχεδόν στο μεγαλύτερο κομμάτι, τέλο πάντων, από τον Ιβάν Σαββίδη, από το ίδρυμά του. Ναι. Εντάξει, καλό είναι. Δείχνει, αλλά ο ναι, δείχνει, τώρα με το μακεδονικό ζήτημα περιμένει και άλλα από τον Σαββίδη. Τέλο πάντων, ναι, εντάξει, ωραίο είναι, καλό είναι, ελληνικό είναι. Ναι. Καλό είναι να προβάλλονται τέτοιου είδου πράγματα. Είχε αναρτήσει του YouTube σήμερα, δεν ξέρω αν το είδε αυτό. Ορίστε. Και συγγνώμη, και ανακοίνωση συγγνώμη από το κανάλι Ε. Ναι. Και ένα αποστάρισμα του Γιώργου του Σαββίδη, ο οποίο είπε ότι το Ε σχέση με άλλα κανάλια κάλυψε το γεγονό. Τώρα, αν δεν ήταν η καλύτερη κάλυψη, θα το δούμε. Δηλαδή, ουσιαστικά το μήνυμα έφτασε στην οικογένεια Σαββίδη. Ο Γιώργο και ω καναλάρχη βγαίνει τώρα, ε! Εντάξει, ναι, στην οικογένεια. Ωραίο, ωραίο. Εμένα μου αρέσει κάτι σε αυτό το παιδί. Ότι δίνει σημασία σε αυτά που γίνονται γύρω του και απαντάει. Ναι. Καλό είναι αυτό. Τώρα, το πόσο απαντάει είναι άλλο θέμα. Αν είναι σωστό να το διαχειρίζει σωστά ή όχι. Αυτό είναι και θέμα εμπειρία, έτσι. Ναι. Αλλά το ότι απαντάει δείχνει ότι δεν είναι αδιάφορο. Ναι. Τον ενδιαφέρει να ακούει, να μαθαίνει, να βλέπει τι ακούγεται, τι λέγεται. Οπότε είναι σημαντικό αυτό. Εντάξει, πάντως τα αντανακλαστικά του σαν οικογένεια στο θέμα με την Κατιάνα ήταν δυνατά, γρήγορα. Μπαμπαμ. Μπαμ, ναι, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Κωστή, μένουμε εκτός γραμμής, μην με ρίξεις, μην τυχόν υπάρξει κάποια δήλωση, αν και δεν το πιστεύω. Ναι. Αλλά. Κοίτα, εγώ θα πάω σε ένα διάλειμμα. Αν υπάρχει τίποτα, πήγαμε στο διάλειμμα. Σε κάνει νικομπή, αν χρειαστεί, θα πούμε. Ωραία, για να πούμε. Τρία λεπτά είναι το διάλειμμα, στα τρία λεπτά προκύψει το σκηνικό. Όρμα. Οκ. Έγινε. Έγινε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στυχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Χρυσούπολη στο κέντρο της
της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη, και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάτικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Ω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω. Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. injectionservice.gr. Αγαπητοί μου ακροατές, σας ομιλώ από το Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου μέσα σε μία κοσμοθάλασσα 100.000 Ελλήνων φιλάθλων. Κόντρα σε όλες τις προβλέψεις, το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Κερδίσαμε γιατί δεν μπορούσαμε να χάσουμε. 1968. Η νέα ταινία του Τάσου Μπουλμέτη. Πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων Μιχαηλίδης, Καφετζόπουλος, Μητσικώστας, Μάινας, Μαυροματάκης, Τρουφάκου, Βούρος, Αυγουστίδης. 25 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους. Απολαύστε την ταινία στο Οντεόν Πλατεία και στο Οντεόν Μακεδονία. Αγοράστε το εισιτήριό σας στο www.odeon.gr. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, είχα μείνει στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Καταρχήν φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός κάνει ένα rotation μικρό για το παιχνίδι με την Τρίπολη. Αυτό σημαίνει ότι η Τρίπολη που έχει αλλάξει στρατόπεδο, έχει αλλάξει ή δεν έχει αλλάξει, θα φανεί. Πάντως έτσι όπως τον βλέπω τον Ολυμπιακό, αν η Τρίπολη το χτυπήσει στα ίσια με 5-4-1 με τον Δράκουλα τον Παντελίδη, δύσκολα να τη βγάλει καθαρή ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πρέπει για το πάρει το μάτσο αυτό σίγουρα να το καλύψει δημοσιοσχετίστικα. Δεν το βλέπω να έχει. Δηλαδή, πώς να σου πω ρε παιδί μου, σήμερα για παράδειγμα ο Γαλανόπουλος με τον Κονέ, τον Ζηλέ και τον Ρωμάο τους κοντράραν δυνατά. Ο Δε Φορτούνης για άλλο ένα παιχνίδι δείχνει ότι όχι μόνο βιολογικά βρίσκεται σε δυσκολία, όχι μόνο βιολογικά. Έχει αυτό το, δεν πάει στο ένας με έναν, δεν έχει αυτό την αυτοπεποίθηση να πάει να τυχωθεί, να μπει, να τριπλάρει, να σου. Δεν φοβάται να τελειώσει κιόλας. Και μένει μόνο να χτυπάει τα corner, τα foul και χέσε μέσα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Σήμερα ο Ολυμπιακός δεν τράβηξε γιατί ο εννιάρι του και το δεκάρι του κλάει mine. Με Ζηλέτ και Ρωμάο δεν μπορεί να δημιουργήσει. Εντάξει τώρα. Ο Κούτρης ανεβαίνει, είναι τρύπα πίσω. Εντάξει, δεν είναι και ο Μαρσέλο να πούμε. Εντάξει, γιατί γράφανε, λέγανε ο Κούτρης και τα λοιπά. Κλάιν Μάιν, εντάξει. Κοντούλης είναι, καλός παίκτης είναι. Αλλά δεν είναι για τον Ολυμπιακό τώρα ο Κούτρης. Δεν είναι για τον Ολυμπιακό σε υψηλό επίπεδο. Βάνα τον Νικολάου μετά τραυματίστηκε το παιδί και τα λοιπά. Φιγκέιρας. Σήμερα πήγε καλά αμυντικά. Συνήθως τον τρυπάνε. Κράτησε καλά τη θέση του, αλλά δεν έδωσε πλάτος στην επίθεση του Ολυμπιακού. Αλλά εκείνο το οποίο είναι μεγάλο σκηνικό ότι ο Ολυμπιακός δεν έκανε γκολ είναι ότι ο Φορτούνης είναι σε αθλία κατάσταση βιολογική, πνευματική και ψυχολογική. Και επειδή κάνανε αυτή η rotation με τον Ασαριφάτ να τον έχουν φρεσκαδούρα στο παιχνίδι με την Τρίπολη, βάλα τον Τζούρτζεβιτς, ο οποίος δεν δικαιολόγησε για άλλο ένα μάτς την παρουσία του. Το άλλο έχει να κάνει με την εκπληκτική σε ατομικό επίπεδο πεντάδα της ΑΕΚ. Στο κέντρο της άμυνας, με έναν Τσιγκρίσκι στο κέντρο της άμυνας εκπληκτικό, με ένα Λαμπρόπουλο ελαφρύ, έναν επικό μπακάκι, ο οποίος έπαιξε δύο ρόλους, δηλαδή έπαιξε τον τρίτο στόπερ, κάποια στιγμή που πήγε η ΑΕΚ να ανέβει, εκτελούσε τα πλάγια, πέρασε τον Λόπεζ σαν εξτρέμ, τον μπαστάρδεψε λίγο κάποιες στιγμές,
Και εκείνος που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στο κομμάτι των χαφ της ΑΕΚ, που δεν το περίμενα, είδα πολύ ανάλαφρο, πολύ ταχυδυναμικό, το Γαλανόπουλο. Σήμερα πιστεύω ότι έκανε, αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του στην ΑΕΚ. Τώρα, ο Λάζαρος για να τραβήξει, για μένα θα πρέπει το 5-3-2 της ΑΕΚ να γίνει 5-4-1. Δηλαδή να βρει και σε αυτό το σύστημα extreme και να βάλει έναν από Λιβάγια ή Αραούχο. Εγώ θα βάζα το Λιβάγια. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει το 5-4-1, γιατί από τη μια πλευρά μπορεί να έχει τον Λάζαρο, τον οποίο είχε σαν δεύτερο φορ σήμερα και έβγαινε πιο δεκάρι ο Λιβάγια. Εκεί λίγο η ΑΕΚ μπερδεύει τους ρόλους. Πότε πάει ο Λάζαρος δεκάρι, ο Αραούχο δεν μπορεί να παίξει σαν extreme. Δεν έχει τη δυνατότητα δηλαδή να παίξεις Λάζαρο δεξιά, να τραβηχτεί ο Λιβάγια αριστερά, να πάρει την κούρσα, ξέρω εγώ, να χτυπήσει το Φιγκέιρας. Δεν έχει να το βγάλει στα πλάγια. Έχεις ένα Λάζαρο μόνο στα πλάγια. Και ο Λιβάγια μπερδεύει πολλές φορές το ρόλο του με τον Λάζαρο. Και αυτοί οι τρεις τακτικά στην κόντρα, αλλά και στο παιχνίδι το κανονικό, δεν ξέρουν καλά να παίξουν τους ρόλους τους. Μετά μπήκε και ο Μπακασέτας στη θέση του Λιβάγια, μπήκε ο Μασούτ στη θέση του Λάζαρου. Δηλαδή μετά έπαιξε η ΑΕΚ με Γαλανόπουλο, Κονέ, Μασούτ, Μπακασέτα με τέσσερα χαφ. Με δύο δεκάρια, και δύο οχτάρια. Και είχε στην πλάτη τρεις στοπεράρες, τον Λαμπρόπουλο, τον εκπληκτικό Τσιγκρίσκι στα λίγα μέτρα, και τον επικό Μπακάκι, ο οποίος έπαιζε και τρίτο στόπερ, αλλά πολλές φορές η ΑΕΚ, όταν πήγε να παίξει λίγο, να βγει από το καβούκι της, έπαιξε και λίγο αριστερό μπακ, γιατί στο 5-3-2 τα χτυπάει ο Λόπες. Ήταν τον Μπακάκι να παίρνει την πλευρά και ο Λόπες να προσπαθεί να ανέβει. Άρα και ο Λόπες δεν μπορεί να τρυπήσει εκεί, είναι πιο πολύ για να μείνεται. Κακό αποτέλεσμα αυτό και για τις δύο ομάδες και περισσότερο για την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ τώρα έχει ένα δίλημα. Ποιο είναι το δίλημα αυτό? Το δίλημα της ΑΕΚ είναι ότι θα παίξω τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ ανοιχτά, δηλαδή θα το παίξω όπως με τη Λάρισα, θα το παίξω όπως με τον Απόλλωνα, ή θα πάω πάλι 5-3-2 0-0-0-0, το πάω παράταση να το βάλω, να το κρατήσω. Δηλαδή είναι ένα δίλημα αυτό για την ΑΕΚ. Πιστεύω ότι ο Σωτήρης Μουστάκας, ο προπονητής της, που είναι πολύ καλός, θα διαλέξει το δρόμο το σημερινό. Θα σεβαστεί τον Ολυμπιακό, θα σεβαστεί τους χώρους και θα πάει στο στυλ του, όχι του box to box, θα δώσει μεγάλο σεβασμό στον αντίπαλο και θα το πάει εκεί πέρα, στον γκολ. Δεν θα βγει δηλαδή, θα πει είμαι στο ΆΚΑ, ανοίγομαι, έχω μαδάρα και... έλα Ολυμπιακέ, σε κάνω κόσκινο με 60.000 κόσμο. Και φυσικά θα το κάνει αυτό, γιατί το ρόστερ του δεν είναι το ρόστερ που πρέπει να είναι για να πεις χτυπάω στα ίσια την, είτε τον ΠΑΟΚ είτε τον Ολυμπιακό. Στο καφενέ που έβλεπα το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και τα ΠΑΟΚια ήταν έτοιμα να πάνε να δούνε το μάτς του ΠΑΟΚ ή να πάνε στην Τούμπα, γιατί εκεί που το έβλεπα το μάτς ήταν 200 μέτρα από το γήπεδο, μου λέγανε το εξής. Μου λέγανε τι, λέω 2-0, όπως το είπα και το μεσημέρι. Ο Ατρόμητος είναι καλός σωματείο, ο Σπανός είναι καλός άνθρωπος. Ο διαιτητής μπορεί να είναι δικός μας. Λοιπόν, 2-0. 2-0 και 1-1 κάτω, πέρασε ΠΑΟΚ. Πάμε για άλλα. Και μου είπανε ευφυείς ΠΑΟΞΙΔΕΣ, φοβερό αυτό, ποδοσφαιρικά, γιατί είχε κάτι 45 έτσι βλέπανε μπάλα, αλλά οι παοξίδες της νεότερης γενιάς βλέπουν πιο πολύ μπάλα. Κάνουμε άλλη κουβέντα άλλη μέρα γι' αυτό. Μου λέγανε παρακαλάμε να περάσει ο Ολυμπιακός στο κύπελο, γιατί θεωρούμε ότι μας ταιριάζει περισσότερο. Λοιπόν, ταιριάζει περισσότερο. Λέω γιατί. Γιατί η ΑΕΚ είναι πιο σκληρή. Πιο σκληρή ομάδα. Πολλοί παοξίδες μου το είπαν αυτό. Προτιμάμε αυτόν τον Ολυμπιακό. Με τον Φορτούνη τον ανεμικό. Με ένα Ζιλέτ ο οποίος δεν είναι το καλύτερο οχτάρι που θα περάσει από την Τούμπα.
ένα Ρωμάο καλό αλλά όχι πολύ ταχύ, ένα Μποτία καλό αλλά αργό, ένα Σισε καλό αλλά λαθέρ, ένα Φιγκέιρα καλό αλλά όχι τον καλύτερο δεξιμπάκ που πέρασε από την Τούμπα, ένα Κούτρι τρύπα, ο Ανσαριφάν βέβαια τον υπολογίζουνε και φυσικά περιμένουν να δουν και το Μυραλάς. Ο Μυραλάς δεν μπήκε μέσα στην πρώτη φάση, πήρε μια κούρσα, τη στέλνει στο πέναλτι, ο Φορτούνης και ήταν η μεγάλη ευκαιρία το πάρει ο Ολυμπιακός. Μπορούσε να την κοντρολάρει και να πλασάρει ο Φορτούνης. Προτίμησε να το κάνει απευθείας και να στείλει την μπάλα out. Και φυσικά η εικόνα της μάπας του Φορτούνη μετά το τελείωμα αυτό δηλώνει ότι το παιδί δεν πάει καλά, δεν πάει καλά και στο κομμάτι της ψυχολογίας. Δηλαδή αυτό το παιδί πρέπει να βρει μια γκόμενα, πρέπει να βρει έτσι ένα συγγενή, πρέπει να βρει ένα προπονητή, πρέπει να βρει ψυχολόγο να το ανεβάσει το ηθικό. Εκτός από τον αιματοκρίτη, ο Φορτούνης πρέπει να ανέβει και το ηθικό του. Δηλαδή ο άνθρωπος θέλει δουλειά κατά κάποιο τρόπο. Θέλει δουλειά, φαίνεται. Είναι πώς ρε παιδί μου, σε πιάνει μια γρήπη μια εβδομάδα, λες όχι τσούζει ο λαιμός μου, η μύτη μου, σηκώνεσαι, πονάει το κεφάλι, μίξες ξέρω εγώ, σου λέει ο φίλος καλημέρα, όχι μωρέ τι καλημέρα. Ένα τέτοιο στυλ είναι η μάπα του Φορτούνη. Μετά, ο Σεμπά, το βάλανε εξτρέμ. Ο Σεμπά εξτρέμ, τι να σου πω ρε παιδί μου. Έχουμε δει Γιωργάτους, έχουμε δει Τζούτζεβιτς, έχουμε δει Γιαννακόπουλους, έχουμε δει τι δεν έχουμε δει σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Και βλέπουμε το Σεμπά Εκστρέμ. Δηλαδή μας καλά και την αισθητική. Δηλαδή είσαι Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης, ο Λεφτάς, έχω τα καράβια, έχω ξέρω εγώ τις επιχειρήσεις, έχω όλο τον Πειραιά. Εσύ έχεις δηλαδή τον Μαρίν Εκστρέμ από τη μια μεριά και από την άλλη έχεις το Σεμπά. Εντάξει, ο Μαρίν βρήκε μια φορμούλα, εντάξει, ένα ανθρωπάκι, ένα 70. Αδύνατος, αν του δώσει κανένα τράκο να πούμε. Εντάξει, καλός παίκτης είναι, αλλά. Πολλά λεφτά έχεις ρε Μαρινάκη για να έχεις το Μαρίν εκεί. Πολλά λεφτά πήρες και από το Champions League. Και το Σεμπά να μας χαλάει την αισθητική. Γιατί και εμείς, Ολυμπιακοί δεν είμαστε, παοξίδες δεν είμαστε. Θέλουμε να μας ξεσηκώνει ο παίκτης. Ο Πέλκας μας ξεσηκώνει. Μου έφερε στο Μυραλάς. Ο Μυραλάς στο 55 μπήκε, στο 57 έκανε μια κούρσα, του τη δώσανε να πούμε. Τραβάει ένας μένα με ποιον δεν θυμάμαι ήτανε. Με τον Γκάλο πρέπει να ήτανε. Τι τραβάει προς τον πέναλτι. Άργησε λίγο να γυρίσει εκεί ο Κονέ ή ο Γαλανόπουλος που ήταν κοντά. Μπαμ την κάνει ο Φορτούνης out. Άμα τον είδες εσύ τον Μυραλάς μετά, τον είδα κι εγώ. Γεια σου Ραπτό με τα προγνωστικά. Μας πήγες πάλι ταμείο. Μας λέω 3,83. Μπορώ να δίνω ταμείο και να παίρνετε λεφτά. Καλή εκπομπή Κωστή από Κλόπ. Ο σωσίας του Κλόπ είναι. Καθηγητής νομικής πάει, εξαιρετικό παιδί. Σε είχα επισημάνει την ικανότητα και φυσική και πνευματική του Λιμιού ως μπακ τη Δευτέρα. Ναι, βλέπει και μπάλα. Εκτός από νομικός καλός, βλέπει και μπάλα. Και μου λέει, δες λίγο το Λιμιό. Λέω, σαν μπακ. Μου λέει, σαν μπακ. Κάτσε να το δούμε, λέω. Γιατί και εγώ δεν τα βλέπω όλα. Και μου επισημαίνει, γιατί οι φίλοι μου είναι μπαλαδόφατσες. Επίσης, κόδωνας κινδύνουν τα κενά στα χαφ με το μάτς στο Αγρίνιο να είναι πρώτο πυλόν. Λέει ο 491 για τον Μπάοκ. Και ο 8-20 κάνει την ερώτηση, αλλά απάντησε ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Ραπτό, γιατί ο Λουτσέσκου δεν έβαλε σήμερα, έστω και αλλαγή τον Αζεβέδο, για να παίξει ο Βιερίνια στην κανονική του θέση. Γιατί δεν ρισκάρει, γιατί ο Αζεβέδο μπορεί να φάγει όλα τα λουκάνικα εκεί από τις καντίνες, να πούμε, και να βαριστομάγιασε και να ρεύτηκε και να βρώμησε, να πούμε, μέχρι την παραλία Θεσσαλονίκης. Ας τον Αζεβέδο. Και ο άλλος, ο 7-18, στέλνει ένα εκπληκτικό μήνυμα. Ρεγραμμένο πρόεδρε της ΕΠΟ, δεν μπορεί μετά τον goal offside το κοράκι να μου δίνει 10 φάουλ ανάποδα. Σύνελθε, μην κάνετε μισές δουλειές. Ολόκληρα τα φάγανε τα κρουασάν, όχι μισά. Δεν είναι εκπληκτικό το μήνυμα? Ούτε μηνύσιμο είναι. Χιούμορ έχει, ατάκα έχει, πίκρα έχει. Μπορεί να ενοχλήσει. Είναι εκπληκτικό το μήνυμα. Χειρίζεσαι τρομερά την ελληνική. 7-18. Ο 775, καλησπέρα ρα, πας στο σπανό και του λες κράτα το Χατζησαΐα, πάρε και ένα χαρτί και φέρε αυτό το σκύλο το μαύρο που έχει στο κέντρο και το μάτσο Περιστέρι, έτσι παίρνεις πρωτάθλημα, λέει ο Μπαλαντέρ. Μιλάτε για τον Μανσόν, τον οποίο έχω δει και έχω επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τον θεωρώ το καλύτερο εξάρι του πρωταθλήματος, αυτό το μαύρο, το Μανσόν. Πολύ καλό, πολύ καλό εξάρι. Και σούτ από μέση απόσταση, έχει βάλει και κάνα 2-3 γκολ στον Ατρόμητο. Και στα μαρκαρίσματα καλός. Σήμερα καλούτσικος ήτανε. Μπορούσε να πάει και καλύτερα. Εντάξει, το μάτς είναι σήμερα λίγο ιδιαίτερο να πούμε για τον Ατρόμητο. Καλό ταξίδι στα παιδιά.
Λοιπόν, από πού και ως πού που έχεις πλήρες ρόστερ, λέει, έχεις Μυραλά, Σανσαριφάρτ, Φορτούνι, Μάριν, δεξί μπακ έχω Μάρφι Γκέρα, αριστερά Κούντρικα, Τσισαφή, ο Φόε Ρωμά, ο Σοβαρά, συγκρίνεις ρόστερ τώρα, ρε Παοξή. Λέει ο 0775, ο οποίος στέλνει και το επόμενο μήνυμα και λέει πάει στο Σπανό και του λες και τα λοιπά. Μόνο Καρατζαφέρης Πασχάλη, μόνο Καρατζαφέρης. Αυτά είναι του... Μετά το πέναλτι του Φορτούνη, δεν είδα το κοράκι, λέει, να σφυρίζει κόντρα σε όλες τις φάσεις όπως του Ούφο, λέει, απόψε. Ναι. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Όταν παίζεις με τον ΠΑΟΚ, όταν παίζεις με τον ΠΑΟΚ και σου λένε δεν θα παίξει ο Χατζησαΐας, δεν θα παίξει ο Γιαννούλης και δεν θα παίξει ο Γουάρντα, εσύ το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να παίξεις με ένα τρίτο στόπερ. Θα μου πεις το Ζησόπουλο, τον δώσανε, πού τον δώσαν το Ζησόπουλο αυτή, τον δώσαν στον Απόλλωνα. Και δεν ξέρω αν είχε στον πάγκο ο Ατρόμητος τρίτο σέντερ μπακ. Αυτό δεν το γνωρίζω. Εάν είχε τρίτο σέντερ μπακ, κακώς δεν έπαιξε με 3-5-2. Να δυσκολέψει και το Μανσόν εξάρι. Όχι όπως ήρθαν εδώ και βάλαν το Μανσόν στόπερ, βάλαν τον Κυβρακίδη στο πρωτάθλημα έξω αριστερά. Ένα σέντερ μπακ νεαρό παιδί του εξαφανίσαν που έκανε τον γκολ, το βάλαν full back. Δηλαδή ήταν τόσο φιλικοί μαζί μας οι Ατρομητέοι. Καλή τριάδα στα χαφ. Δεν τράβηξε σήμερα για αυτούς ο Μπουσουλατζής. Ο Βασιλακάκης πήγε πολύ καλά για άλλο ένα παιχνίδι και νομίζω ότι δικαιώθηκε στην καριέρα του έστω ένα καλό συμβόλαιο από μια μεγάλη ομάδα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Ο Βασιλακάκης θα μπορούσε. Έχουν περάσει πολλές σαβούρες χαφ χειρότεροι πολύ από τον Βασιλακάκη, ο οποίος και οχτάρι και δεκάρι μπορεί να έρθει και κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Θα μπορούσε να πάει σε ένα ΠΑΟΚ αν είχε ένα καλό μάνατζερ ο Βασιλακάκης, για παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ σε μια ΑΕΚ. Θα μπορούσε να κάτσει ο Βασιλακάκης σε μια ΑΕΚ, ας πούμε. Θα μπορούσε να κάτσει. Άνετα θα μπορούσε να κάτσει. Θα μπορούσε να κάτσει. Θα μπορούσε να πάρει το Βασιλακάκη, αν μην πάρει το Μασού 32 χρονών, λέμε τώρα. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει κάτι. Είχαν ένα μάτσο εκεί, μάτσο, ένα νεαρό παιδί, δεν ξέρω από πού τον βγάλανε αυτόν. Ένα τεγκινί, ένα τεμπελόσκυλο, εκεί πέρα στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ποτέ δεν τράβηξε, να πούμε, αυτό το τεμπελόσκυλο τεγκινί. Εντάξει. Τεμπελόσκυλο. Και ο Ντάουτα, το παιδί του που ήρθε πάρα πολύ πίσω να πάρει μπάλα, δεν ξέρω αν ήταν εντολή. Λοιπόν, και δεν φάνηκε κοντά στην περιοχή. Ο Ριζβάνη σταθερός, ο Καρασαλίδης είχε καιρό να παίξει και εξάρι μπορεί να παίξει και τα λοιπά. Δεν είχα απέτηση από τον Ατρόμητο και δεν ξέρω αν διαμαρτυρήθηκε ο Ατρόμητος για τη διαιτησία, γιατί έχει καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν ξέρω, πάντως στον Ολυμπιακό διαβάζω τώρα κάτι social media, κάτι κόλπα, έχω μπει εδώ με τα κομπιούτερ και τα λοιπά. Και διαμαρτύρονται και τέτοια. Ακούστε κάτι. Οι διαιτητές είναι σαν τις πόρνες. Η πόρνη θέλει να έχει αυτόν που την κατευθύνει. Αυτός που την κατευθύνει είναι αυτός που πληρώνει. Είναι ο ταβατζής. Η διαιτησία λοιπόν είναι η πόρνη και οι ταβατζίδες είναι οι παράγοντες. Λοιπόν, μην διαμαρτύρεστε στον Ολυμπιακό. Τόσα χρόνια εγώ έλεγα καλά κάνει ο Ολυμπιακός. Καλά κάνει αφού μπορεί και τα κάνει. Θα πω το ίδιο και για τον ΠΑΟΚ. Καλά κάνει ο ΠΑΟΚ αφού μπορεί. Τι θέλετε δηλαδή, τα κρουασάν τα δώσανε οι παοξίδες για να, δηλαδή, για να ωφεληθεί, ας πούμε, ο Τίγρης και ο Μπρουτοαταύρος, αφού άλλος ασχολήθηκε. Και όταν λέγανε οι παοξίδες, καλέ έλα κύριε Σαββίδη να φτιάξει το ποδόσφαιρο, ποιο ποδόσφαιρο να φτιάξει, πάρε την έπορε τα αγόρι μου, πάρε και έχει 5 φιλικά σωματεία, κάνε όμως και ομάδα και πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αφού αυτό το μπορντέλο που λέγεται ποδόσφαιρο ελληνικό δεν πρόκειται να φτιάξει. Τι εξηγιαντές και ιστορία. Και φυσικά δεν είναι εξηγιαντές. Δηλαδή εγώ πληρώνω να εξηγιάνω τι. Εγώ θα πληρώσω για την ομάδα μου. Οκ. Okay. Όπως λοιπόν έλεγα στον Καράπαπα, αφού είσαι μάγκας και έχεις τους διαιτητές και σε χαίζονται, μάγκας είσαι. Τι να σε κάνω εγώ. Ας κάνω κι εγώ το μάγκα. Τώρα λοιπόν κάνω εγώ το μάγκα. Σαν πάω και υποτίθεται. Τι κλαις τώρα, Καράπαπα. Τα κρουασάν τα έδωσε ο Ιβάν. Ο Βρουτόταυρος τα έφαγε για αυτόν. Ο Γορίλας, να πούμε. Τα έφαγε ο Γορίλας τα κρουασάν, δεν έδωσε εκεί πέρα. Είναι, δηλαδή, ο Μαρινάκης, δηλαδή. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, να έχεις διαιτησίες. Πώς θα γίνει εγώ να έχω τα κρουασάν, να τα μοιράζω
Κάθε άνθρωπος δηλαδή, άμα δεν το μοιράσεις τι. Εδώ και στον Άγιο που πάει ο άλλος και ζητάει χάρη, λέει Άγιέ μου, κάνε μου τη χάρη και εγώ θα σε δώσω μπαξίζει. Και έχει τέτοια σχέση δηλαδή και με τον Άγιο. Όλες οι σχέσεις είναι φέρε δώσε. Πάρε δώσε, δώσε φέρε. Ο Ελ Καντουρί είναι για συνεργάτης του Κουλούρη. Να πουλάνε κουλούρι παρέα στο Λευκό Πύργο. Καλά, αυτός ο Κουλούρης εκνεύρισε όλο το σύμπαν. Αφού λέγανε μη τη δίνετε στον Κουλούρη. Έβγαλε ο ΠΑΟΚ 3-4 αντεπιθέσεις και δίνουν την μπάλα στον Κουλούρη. Και φυσικά, αν δώσει την μπάλα στον Κουλούρη στον Κλάους, κατά 99,9% η αντεπίθεση θα καθεί. Πρώτον. Πάει και τρακαίνει με τα center back. Δηλαδή, σαν εγώ να τον πάρω τον Κουλούρη στο kickbox εκεί με τον δάσκαλο, να πούμε τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, να το δώσω το σάκο. Γερό παιδί είναι, αντοχή έχει. Αυτό το σώμα είναι για kickbox. Να τον πάρει ο Πασχαλάκης, να πούμε εκεί πέρα, σε ένα σάκο, να του μάθει τον box. Δεν είναι για center for ο Κουλούρης. Εγώ το παιδί δεν έχω τίποτα. Αλλά θα κάνω μια ερώτηση, γιατί αυτό το παιδί μαρκάρει. Μπορεί να μαρκάρει. Αν αυτό το παιδί μαρκάρει, κάντε το οχτάρι, κάντε το χαμάλι, οχτάρι, να βγαίνει από πίσω, να τραβάει τα γκολ, 5-6 γκολ από οχτάρι, να μαρκάρει, να έρχεται όταν ανεβαίνει το μπακ, να κάνει τάκλι, να κλέβει καμιά μπάλα. Εάν μπορεί αυτό το παιδί να του σώσετε την καριέρα στα 22 του και να τον κάνετε οχτάρι, κάντε τον οχτάρι. Αλλιώς δεν πρόκειται σε υψηλό επίπεδο ο Κουλούρης να πάει να παίξει. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή τώρα ο Σπανός έχει το Μανούσο, ας πούμε, αναπληρωματικό και έχει και το Μαντσόν. Θα μπορούσε να πει, ας πούμε, το Σαβίδι, ρε, εσύ δώσ' μου τον Κουλούρη. Σου λέει τον πελά μου να βρω. Ή ο Γιαννόπουλος που έχει εκεί, ο φίλος του Αλέφατου, του φίλου μου, του Νίκου. Να του πει, φέρε μου τον Κουλούρη. Όχι. Δηλαδή στην Ξάνθη που παίζει αυτό στην Ξάνθη Center Four. Άμα έρθει ο Κουλούρης εκεί, ας πούμε, μπορεί να τον πει βγάλει αυτόν τον Center Four της Ξάνθης, το Γέρτσινγκ, πώς το διάλογο το λένε, να βάλω τον Κουλούρη. Θα σε πει ο Πανόπουλος με την Κακομούτσουνη, τη Μούρη, να πούμε την αντιτουριστική, θα σου πει ρε παιδάκι μου να πούμε, α σε καλά είμαι με αυτόν. Άντε να πάμε σε άλλη ομάδα. Πάμε στον Πανιόνιο. Θα βγει ο Τάνμπιν Σάι, πώς το λένε, για να πει, ας πούμε, ο Κουλούρης Center Four. Ξέρεις, θα σου πει ο πρόεδρος εκεί ο Ντάρας. Άσε με ρε τα αγόρι μου τώρα. Θα πάω στην Τρίπολη. Θα πει στον πρόεδρο της Τρίπολης, ρε παιδάκι μου, παίρνεις τον Κουλούρη. Θα σου πει, έχω το μανιά. Τι να τον κάνω τον Κουλούρη. Άντε τράβα στα Γιάννενα. Πάρ τα μάξι, πάνε στα Γιάννενα. Δύο ώρες είναι με 120 την ώρα. Λοιπόν, ρε εσείς θέλετε τον Κουλούρη. Τι να τον κάνω. Έχω το Γιάκο, θα σε πει, και το Κούτρι να πούμε. Έχω το Γιάκο και το Κούτρι, θα σε πει. Τι να σε πει δηλαδή. Τι να σε πει. Δεν έχει να σε πει. Άρα ο Κουλούρης, δύο τι να γίνονται. Καλό μάνατζερ, βρε το Θεό τον ίδιο να έχεις, center for δεν είσαι. Για υψηλό επίπεδο, δεν είσαι για ΠΑΟΚ. Εκνεύρισες 10 καφενεία. Εκνεύρισες τον κόσμο στο γήπεδο. Αντεπίθεση να κάνεις δεν είσαι. Δηλαδή τι θα πει αντεπίθεση. Είμαι εκεί στο χώρο του κέντρου πιο μπροστά. Την παίρνει την μπάλα, ας πούμε για παράδειγμα, ποιος να πω, Βιερίνα. Κάνει την κούρσα ο Βιερίνα, χρόνια πολλά, Ατζελίνο. Του δίνει την μπάλα να παίξει πλάτη, να την ξαναδώσει πίσω. Όπως έκανε, ας πούμε, ο Βρίζας, για πάει που ήταν αργός. Θα τη χάσει την μπάλα. Θα έρθει ο Ρισβάνης, μπαμ, ο Καρασαλίδης, μπαμ, να του την πάρει. Θα το πάρει στον Μπουσούλαβη, θα μπερδευτεί, θα πέσουν κάτω, θα παλέψουν εκεί σαν τους Πεχλιβάνιδες, να πούμε. Δεν έχει. Δηλαδή παραφωνία. Παραφωνία. Ο Μάχη κάτσι πάει να ανέβει, ο Κόλος μειώθηκε λίγο από τα 10 κιλά 8 που είχε βάλει, μείναν άλλα 5. Έχει δουλειά ο Πέλκας. Κολαράς, εντάξει, το παλεύει. Εντάξει, δεν ξέρω η γυναίκα του τον κάνει λουκάνικα εκεί, τι τρώει εκεί πέρα. Σουτζουκάκια, σμυρνέκα, κάντε του μια διατροφή. Τόσους αυτούς πληρώνει εκεί, μάγειρες εκεί στο Μακεδονία Παλάς, διατροφολόγους. Πάρτε τον, κάντε του μια διατροφή το ΜΑΚ, γιατί η γυναική ο πάχος. Το τέλος θα βγάλει ραγάδες, να πούμε, και κυταρίδιδα πώς βγάζουν οι γυναίκες. Λοιπόν, είμαστε όλοι βαθύτατα θλιμμένοι, ο 194 που έγινε καλά ο Καντουρί και πρέπει να τον τρώμε στη μάπα. Λέει ο 194. Άλλο αυτό με το λένε Καντουρί. Άλλο. Λοιπόν, είναι μία και ένα. Το τσίμηρο ήταν ανεβασμένος. Εντάξει, για το Μάτος είπαμε ότι αρχίζει και οι βαλβολίνες πρέπει να τον ξεκουράσουν. Εγώ θα πω για το Δελιγιαννίδη. Τι τον έχετε το Δελιγιαννίδη εκεί. Άντε φάγατε τον Κωνσταντινίδη. Φάγατε να πούμε το Γιαννούλη. Φάγατε τον Κατσί Ισαΐα. Έχετε το Δελιγιαννίδη. Δηλαδή, αν μπορεί να το πει στο 60 το Μάτος ή με 2-0 με τον Απόλλων του Παράσκου, βάλτε το Δελιγιαννίδη δεξιμπακ να πάρει 10 ανάσες ο Μάτος. Ο Μάτος, άμα αρχίζει και κουράζεται, αρχίζει παίζει box, αρχίζει δείχνει αγωνιές.
ο διαιτητής του χαρίστηκε σήμερα, δικός μας ο διαιτητής. Στο 18, στο 8 τραβάει κάρτα τον Κυβρακίδη. Σωστή. Στο 16 δεν του δίνει κάρτα του Μάτος. Δηλαδή, άμα οι διαιτητές δώσουν όλες τις κάρτες στο Μάτος, ο Μάτος στα τρία μάτια του να θα είναι έξω. Πείτε να ευχαριστώ στους διαιτητές που δεν κυτρινίζουν να πούμε το Μάτος. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40. Αυτή η γραμμή είναι του ηχολήπτη, του ηχολήπτη λέω, του Κώστα. Όχι. Πείτε ότι γουστάρετε. Στο θέμα της Τατιάνας. Καλά έκανε γρήγορα αντανακλαστικά και ζήτησε συγγνώμη το κανάλι. Δεν μπορεί να βγαίνει η Τατιάνα, ας πούμε, για παράδειγμα, και να σατυρίζει έτσι σχέδιο 500.000 ανθρώπους. Και γιατί βγήκε το κανάλι αυτό. Γιατί βγήκε το κανάλι, γιατί βγήκε και ο παπάς. Γιατί είδε ο παπάς ο δικός μας 500.000 κόσμο να βγαίνουν και σου λέει θα χάσουμε τα φράγκα στις εκκλησίες. Θα χάσουμε τα φράγκα στις εκκλησίες. Βγαίνει τώρα και το κανάλι έψον και σου λέει θα χάσουμε τη θεαματικότητα. Αν 500.000 θυχτούν οι 100 και μας ρίξουν κενό, τα κανάλια τα μετράνε αυτά. Τι θέλουν, τι δεν θέλουν, έτσι κάνουν. Τώρα εγώ που είμαι παράφρον, εντάξει, δεν έχουμε γραμμές. Α, πολύ ωραία. Μία είναι. Μετά από πάω κατρόμητος φιλικό παιχνίδι και μετά Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Λοιπόν, θέλω οι παοξίδες να μου πούν ποιο θέλουν, Ολυμπιακό ή ΑΕΚ. Ολυμπιακό θέλουν οι ΑΕΚ. Γιατί από ό,τι είδα, εκεί στους φίλους εκεί γύρω γύρω, την ΑΕΚ δεν τη θέλουν οι παοξίδες. Καλημέρα, πάμε στον πρώτο φίλο, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον. Ο Κώστας ο ΑΕΚτης από Χαλάνδρη είμαι. Καλώς τον. Τι κάνουμε. Να πάρουμε και τις άλλες, Γιάννη. Ναι, έλα φίλο. Λοιπόν, να πω έτσι πέντε πράγματα για το παιχνίδι για το ΑΕΚ Ολυμπιακός, για το Ολυμπιακός ΑΕΚ. Να τα πω έτσι λίγο γρήγορα για να κάνουμε οικονομία χρόνου. Για μένα η καλύτερη παίκτες ήταν ο Λαμπρόπουλος στο πρώτο ημίχρονο, ο Μπακάκης στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ καλές τοποθετήσεις από τους δύο, ειδικά από τον δεύτερο. Ο Γαλανόπουλος για πρώτη φορά. Θα σου πω και για το Γαλανόπουλο. Ναι. Να τα πω λίγο γρήγορα και θα κάνουμε κουβέντα. Μπακάκης, όπως είπες, επικός, φοβερές τοποθετήσεις και όσο περνάει ο καιρός γίνεται ακόμα και πιο όριμος. Δεύτερον, το σύστημα της ομάδος είναι ένα μπασταρδεμένο 4-4-2 και 3-5-2. Ο Μπακάκης παίζει αριστερό μπακ, αλλά δεν ανεβαίνει ποτέ, δεν κάνει κάλυψη σε πλάτος όπως κάνει ο Γκάλα από τα δεξιά. Ναι. Είναι μια ιδιομορφία που κάνει ο μπασταρδεμένο, καλά το είπες. Σωστό. Μπασταρδεμένο. Σωστό. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να πεις ότι είναι 4-4-2 ή 5-3-2. Είναι κάτι μεταξύ των δύο, υβριδικό. Τρίτον, Κονέ. Κονέ σε διάδα στο κέντρο είναι ανύπαρκτος και δεν θα δώσει τίποτα στην ομάδα. Ο Κονέ χρειάζεται δύο παίκτες από πίσω του για να του δώσεις χώρο, να μην χρειάζεται να κινείται πίσω από το κέντρο. Είναι αργός, έχει καλή μεταβίβαση, όμως χρειάζεται πνευμόνια από πίσω του να το στηρίξουν. Τέταρτον, Γαλανόπουλος. Πολύ καλός ο Γαλανόπουλος, όμως εγώ το πρόβλημά μου με τον Γαλανόπουλο είναι ότι ανέβηκε ο Γαλανόπουλος όταν κουράστηκαν τα αντίπαλα χαφ. Α, λες δηλαδή ότι φάνηκε στου Ζηλέ και του Ρωμάου την κούραση και στην υποτονικότητα του Φορτούνη. Μάλιστα. Το πρώτο 25 λεπτό με μισάωρο ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, πέφτει... συγγνώμη. Το ναι. Ότι έπαιρνε μέτρα όμως, αυτό έδειχνε σαν να μην φοβάται το Φορτούνη, ε. Είναι μια εξήγηση αυτή. Δεν φοβάται ο Γαλανόπουλος και απόδειξη είναι ότι στον τελικό πέρσι με τον Πάουκ ήταν ο μόνος που τσαμπουκαλεύτηκε σε μια τελευταία φάση που είχε γίνει. Δεν θυμάμαι ποιον είχε γίνει. Έχει τσαμπουκά το παιδί. Όμως αυτό που με ανησυχεί είναι ότι ανέβηκε ο Γαλανόπουλος όταν κουράστηκαν οι άλλοι. Εκεί είναι το πρόβλημά μου εμένα. Ναι. Και βέβαια εντάξει το παιδί δεν έχει τελική πάσα, όμως με διάδα, με σημώες, νομίζω ότι μπορεί να βγάλει τα προτερήματά του. Να πω και άλλα δύο-τρία στοιχεία, έτσι με πινελιές θέλω να στα δώσω. Ο Αραούχο, επειδή έχω πάει στο γήπεδο αρκετές φορές και το είδα και σήμερα, παίζει πολύ έξω από την περιοχή. Δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό ο Χιμένεθ. Ίσως θέλει να βοηθάει στην ανάπτυξη της ομάδος. Δεν ξέρω πώς το βλέπει. Βλέπω όμως ότι τον τραβάει πολύ έξω από την περιοχή και δεν είναι στο χώρο που πρέπει να βρίσκεται. Γι' αυτό πάντοτε πάει και αργά μέσα στην περιοχή για να εκτελέσει είτε για να κάνει το 1-2. Και δύο τελευταία για το Χιμένεθ. Θέλω να πω ότι το καλοκαίρι η ΑΕΚ, αν τις λέγανε το Γενάρη με τραυματίες Γιώχανσον και Μάνταλο, θα ήταν μέσα και στους τρεις στόχους, θα σε βγάζανε τρελό. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι από τους δημοσιογράφους της ΑΕΚ είναι έτοιμοι με το χέρι στη σκανδάλη να χτυπήσουν το Χιμένεθ ακόμα και τώρα που κάνει rotation. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν έβαλε μέσα Βράνιες, δεν έβαλε Σιμώες κτλ. Υπήρχε μουρμούρα. Μα είναι λογικό ο Χιμένεθ, ένας
ένας προπονητής που προέρχεται από το Ισπανικό Πρωτάθλημα που παίζουν 60 αγώνες το χρόνο, να θέλει να κάνει ένα rotation και να κάνει μια διαχείριση ενός συνόλου αγώνων. Γιατί η ΑΕΚ παίζει συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια και το έχει αναφέρει και εσύ πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο ζήτημα. Έφυγες. Έγινε, τα λέμε. Θούβου ακροατής. Φίλε, σήμερα είδα 2-3 αποκρούσεις στο Πασχαλάκι. Συγγνώμη. Φίλε, σήμερα είδα 2-3 αποκρούσεις και εκτινάξεις στο Πασχαλάκι. Ψηλός και εκτινάξεις, ρε φίλε, τέλειος συνδυασμός. Φοβερό παλικάρι και πολύ καλός θερματοφύλακας. Από την πρώτη στιγμή τον πίστεψα. Μπράβο το παιδί. Ναι, μην το ματιάξεις κι αυτό, γιατί με τον Μπέλκα και τον Πασχαλάκι τους έχω κι εγώ συμπάθεια. Ο ένας στο χειρουργείο είναι τώρα. Να έχεις υπόψη σου. Ο Τάσος από τον Προπό. Καλός ο Μαντσόν, αλλά αρκετές λάθος πάσεις στην επίθεση. Ο Λιμιός έχει ένα πολύ καλό στοιχείο. Είναι πολύ γρήγορος, με την μπάλα στα πόδια και πολύ καλή έκρηξη. Τα πρώτα βήματά του, καλή εκπομπή, καλά να περνάς. Τάσο. Κωστή, έπινα καφέ με ένα φίλο πριν το μάτς. Πίσω μας, μάλλον ένα ζευγάρι για τον αγώνα. Γυρνάει η κοπέλα σε μια φάση και λέει στο αγόρι της: το βράδυ αυτούς να παναπηδήξεις, όχι εμένα. Κοίταξε, αυτές οι ανόητες οι γυναίκες, οι οποίες το χόμπι του άντρα το βλέπουν σαν μειονέκτημα, θα μείνουν στο τέλος μόνες τους. Πάει τελείως. Καλημέρα, ραπ. Ένα ερώτημα. Πόσο καλύτερο είναι δηλαδή ο Κουλούρης από το Μιστακίδη που φεύγει μάλλον για δανεικός? Ναι, αλλά ο Μιστακίδης, πια μια είναι μπακ, μια εξτρέμ, μια. Για μένα είναι οχτάρι ο Μιστακίδης. Σε 4-3-3. Εξάρι, εκεί που παίζει ο De Bruyne, να πούμε, στην. Πώς την λένε, στη City, εκείνη θέση του. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, ραπ. Εγώ μιλάω. Ναι, φίλε, είμαι ο Άς με το παχύ το Λάμδα. Είμαστε από τα Γιάννα, έτσι μιλάμε εμείς. Πάμε. Λοιπόν, καταρχάς αυτό που είπε ο Λουτσέσκο, ότι θέλει ένα εξάρι πιο δημιουργικό, δεν θέλει εξάρι αμυντικό. Πήγαινε και πάρε κατευθείαν τον Κουρμπέλι από το Παναθηναϊκό. Εσύ τι λέει γι' αυτό? Ναι, και εγώ ήθελα να πάρω ένα αμάξι, να πάω να πάρω ένα Seat Ibiza με 13 χιλιάρικα. Εντάξει, καλό. Πιστεύω όσο περνάει. Καλό είναι, θα καίει λάδι από τις 50.000 και μετά, εντάξει, ναι. Όσο περνάνε οι μέρες ο Παναθηναϊκός θα ρίξει τιμή, κάτι θα γίνει εκεί. Με τον Κουρμπέλι θες να το πάρεις το πρωτάθλημα, εσύ? Από τον Κάνιας. Από τον Κάνιας ή καλύτερος, ναι. Το θέμα είναι να πάρεις το πρωτάθλημα με ό,τι καλύτερο μπορείς. Μηδενική προσαρμογή στο ελληνικό πρωτάθλημα, ό,τι καλύτερο μπορείς να βρεις αυτή τη στιγμή. Πώς νιώθει ένας ΠΑΟΚΣΙ σήμερα που κλαίνει οι άλλοι για τη διαιτησία τη δική του? Δεν σε άκουσα, ξαναπες μου λίγο. Το ξαναπώ εγώ. Πώς νιώθει ένας ΠΑΟΚΣΙς που γαλουχήθηκε με τον μαρθαβουρτσισμό και τον καζατζιδισμό? Όταν κλαίνει οι άλλοι για τη διαιτησία που παίζει αυτόν, πώς νιώθει? Αυτά έχουν τα κρουασάν. Αυτά έχουν τα κρουασάν. Αυτά έχουν τα κρουασάν. Ναι, αλλά και οι άλλοι κάτω κρουασάν δίνανε. Καιρός να τα δώσει και κάποιος άλλος. Και αργότερα. Άρα χέσε την εξυγίανση, κρουασάν να έχουμε να δίνουμε. Έτσι πάει εδώ στην Ελλάδα. Έτσι πάει εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Και τη γνώμη σου για αυτόν τον Ουκρανό που θέλω να φέρουν, το Αγκούρι. Το Χατζηρίδη για στόπερ, ναι. Τι. Πολύ αργός, ρε παιδί μου, αυτός. Ο ΠΑΟΚ έχει Μαλεζά, ένα καλό Βαρέλα, με λίγα πολύ κιλά, καλό, καλό. Με πιο λίγα κιλά, με πιο λίγα κιλά, με προσέκπληξη θετική δική μου, καλά πρώτα 15 μέτρα. Δηλαδή, αυτός που είναι γυμναστής στον ΠΑΟΚ, δεν ξέρω πώς τους λένε, δεν ξέρω, δεν έχω άποψη, τα παιδιά δεν ξέρω ποιοι είναι. Αυτά τα 10-15-20 μέτρα, τα πρώτα, η Γενάρη μήνα, μου δίνουν εμένα μια αισιοδοξία για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ότι δουλεύει είναι σε καλό δρόμο. Ακριβώς αυτό. Και γιατί πάω να φέρουμε τώρα το. Είδα το Βιερίνια που ήρθε πτώμα. Και το Γενάρη μου γίνεται πολύ ταχυδυναμικός από πίσω. Βέβαια, εγώ εξτρέμ το θέλω, αλλά. Θέλω να σου πω ότι βιολογικά δεν βγήκε Μπερμπάντοφ σαβούρα να παίζει στα survive. Έχει να δώσει. Πριν σε καληνυχτήσω, ξανακοιτάμε τον Κόντε στον Μπάζ Γιάννενα και τον Μαύρο που έχουν φέρει, που από τώρα αρχίζει και παίρνει παιχνίδια. Η ντουλάπα. Οκ, okay, boy. Ευχαριστώ. 773. Ρεράπ, τι φάση με τον Άρη, λέει. Τι φάση με τον Άρη, στην μπάλα έσκασε, λέει. Ο Όφη πάει τρένο, δεξιά ομάδα με ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση, πολύ ανομαλία και στη Β' Εθνική. Η Παναχαϊκή Εξπρές και αυτή. ΠΑΟΚ διαιτησία, double υποκρισία. Ο 773. Ωραίος. Καλημέρα. Γεια σου, Κωστή. Έλα, φίλε. Τι γίνεται? Τι κάνεις? Καλά, θέλω εσύ. Την άποψή σου. Θέλω την άποψή σου. Θα με κατάλαβες? Πώς δεν σε κατάλαβα, το πιο γλυκό, ναι. Αγόρι. Λοιπόν, η άποψή μου σήμερα
Η ΑΕΚ δεν μας άπει τόσο καλά. Ναι. Η ευκαιρία δεν έκανε καμία. Απλά μπόρεσε και την έβγαλε χωρίς γκολ λόγω της ανικανότητας του Φορτούνη. Ναι. Δεν χάνει εκείνο το γκολ. Ναι. Αλλά επειδή όλα χάνονται, το χάσαν. Τώρα ας κοιτάξουν στον επανειληπτικό, αν μπορέσουν να τον αποκλείσουν τον Ολυμπιακό. Αλλά εγώ απορώ γιατί δεν χρησιμοποιεί τον Ιρανό. Τον Ιρανό. Ναι. Αυτόν πήραν τον Μπανιόνι. Ναι. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί πολύ καλύτερα να σταθεί. Σαν δεκάρι. Στο 5-3-2 ναι, μπροστά από Γαλανόπουλο Κονέ. Ναι. Διότι Λιβάγια και Ραούχο δεν πήραν παλιά. Ναι. Δεν πέραγε κάθετα η μπάλα από την ΑΕΚ. Καθόλου. Σωστό. Καθόλου. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ καλός ήταν, αλλά το γκολ ήταν offside το πρώτο. Ναι. Δεν λένε τίποτα οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ γι' αυτό. Τους αρέσει. Λέει τα κουρασάν πιάνουν τόπο τώρα. Αυτά είναι, δηλαδή τώρα. Τι περίμενε τώρα να διαμαρτυρηθεί. Εάν τρώγαν τέτοιο γκολ, για δύο χρόνια θα το αναφέρουν. Μας αλήθωνε τα... Ναι, εντάξει. Για δύο χρόνια θα το αναφέρουν. Εντάξει. Καλά, είναι μέσα στο πρόγραμμα όλα. Θέλω να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Λοιπόν, ιατρικού θέματος. Μάλιστα. Έχω κάνει κάποιες εξετάσεις. Αφού πριν 6 μήνες έκανες. Πάλι έκανες. Ναι. Ναι, καλά. Γιατί... Στα 72. Γιατί δεν είχα πάει στον ουρολόγο. Ναι. 0929 είναι το PSA. Μια χαρά είσαι. Αλλά μου είπε ο παθολόγος τώρα, επειδή έχω ζάχαρο 140, 110 είναι το όριο. Δεν είσαι, 115 είναι το όριο, 120 είναι το όριο. Είμαι στο 140. Μια χαρά είσαι. Τι μια χαρά, που είμαι παραπάνω. Και τι θα πάει, λοιπόν, δεν πεθαίνει με ένα 40 ζάχαρο. Λοιπόν, άμα κάνεις δηλαδή, χάσεις 5 κιλά χωρίς χάπι, 10 κιλά χωρίς χάπι, θα πας στο 1-10. Αυτό μου είπε. Ναι. Λοιπόν, και άμα περπατάς ή δρώνεις. Εγώ τι νομίζεις δηλαδή. Και εγώ 0,95 έχω, έτσι. Ωραία. Ναι. Αν δεν έκανα γυμναστική μου 15 κιλά παραπάνω, θα είχα κι εγώ ένα 30, ναι. Ένα 40. Λογικό δεν είναι. Εκεί που είναι τριγλυκερίδι 170, ναι. Από 150 που είναι το όριο. Ναι. Δεν πεθαίνεις από αυτά, ρε, μη φοβάσαι. Είναι ναι. Τσιπημένες λίγο. Όχι, δεν είναι θέμα να πεθάνω. Στα 72, με ένα 40 ζάχαρο και με υδρυλικό. Είναι θέμα κιλών. Δεν είναι ναι. Τίποτα. Θα χάσεις. Αυτό μου είπε και ο ξάδερφος μου. Θα βάλεις παπούτσι αθλητικό. Θα κάνεις βάδιν. Θα υδρώνεις. Δεν μου λες. Ναι. Αυτό η κρεατινίνη ορού, τι είναι αυτό. Κρεατινίνη είναι. Κρεατινίνη πρέπει να έχεις από 0,9 μέχρι 1,2. Πόσα έχεις εσύ? Λέει από 0,8 μέχρι 1,3 είμαι στο 1,7. Ναι. Ξέρεις γιατί είσαι στο 1,7? Επειδή είσαι χοντρός. Μάλιστα. Η κρεατινίνη στους ανθρώπους που είναι, εμένα ο ορολόγος μου ο Φίστας, έχω 1,2 κρεατινίνη. Γιατί την κοίταγα, είχα ένα θέμα ορολογικό και τη μετρούσα. Μου λέει, ναι. Εσύ που είσαι εύσωμος, δηλαδή κάνεις βάρη 60-70 κιλά, πάγκο, πας, box, τρέχεις και τα λοιπά. Ναι. Είναι φυσιολογικό η κρεατινίνη σου, γιατί τρως και κρέατα, κοτόπουλα και τα λοιπά, πρωτεΐνες, θα είναι και 1,3 είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, αυτό είναι το σωστό που ας πει. Εσύ πρέπει να τη ρίξεις βέβαια λίγο. Πρέπει να πας πιο κάτω, στο 1,4 πρέπει να πας. Ναι, δηλαδή είναι λίγο τσιμπημένα γενικώς λόγω του πάγου σου. Αυτό είναι. Τι δεν μου λες και κάτι τελευταίο. Ναι, γλυκοζιωμένη, τι είναι αυτό? Αυτό δεν το ξέρω. Είναι για το ζάχαρο που αντί για 6,2 είναι 6,6. Ωραία, πάρε στον προπονητή. Δεν μου λες, ναι. 39 αιματοκρίτης μικρός δεν είναι. Για άντρας είσαι μικρός, ναι. Και 39 θα πάρεις λίγο φεροκλομπίν, λίγο σίδηρο και θα τον πας 41. Δεν πεθαίνεις, θα πας άλλα 15 χρόνια, μη φοβάσαι. Δεν είναι να φοβάμαι. Δεν εξετάσεις αυτές κακές τώρα. Απλά επειδή εσύ είσαι... Τα ψάχνω εγώ, ναι. Τα ρωτάς αυτά, τα ξέρεις, γι' αυτό και σε ρώτησα. Καλά. Λοιπόν, ωραίος. Να είστε καλά, γεια σας. Να είσαι γερός. Μη φοβάσαι.
Καλημέρα, Μάντος Βαρέλα, έχουν σκάσει. Ποιος θα μπει για rotation, τώρα ποιος θα κάνει παιχνίδι χωρίς Πέλκα. 25 Γενάρη και ένας ήρθε. Λεβέκ, νούμερο 2, 400 χιλιάρικα για δύο μήνες. Κοίτα, ο Πέλκας τώρα θα βγει από το χειρουργείο, θα πονάει λίγο, δεν θα παίξει την Κυριακή και θα παίξει το άλλο μάτς με ενάρθηκα. Δεν τίποτα το ρινικό, μη βοβάσαι. Και είναι παλικάρι ο Πέλκας, δεν έχει αίσθηση. Θα μπει δυνατά, περαστικά του. Καλημέρα. Καλησπέρα, Ραπτόπουλε. Καλώς τον. Παναγιώτης από Πάντρα. Καλώς τον. Αεκτής και εγώ. Τα πάνε πολύ ωραία οι δύο προηγούμενοι. Μίλησαν αρκετοί αεκτήδες σήμερα, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Βασικά, εγώ στην ΑΕΚ παρατήρησα κάτι που δεν το είπαν οι άλλοι, δεν ξέρω αν το είδες κι εσύ. Ο Ολυμπιακός στο μάτς έκανε συνολικά 4-5 κλασικές ευκαιρίες, έτσι. Ναι, ναι, στα πρώτα λεπτά μπήκε φουριόζος, έκανε pressing ψηλά, ναι. Το και δεκάλεπτο του γηπεδούχου. Από τις 5, οι 4 ήταν λάθη του Κονέ. Ναι. Εγώ θεωρώ τελείως λάθος ότι τον έβαλε σε αυτό το μάτς. Θεωρώ ότι αν είχε βάλει το Σιμόες, ο Ολυμπιακός από τις 5 φάσεις που έκανε, δεν θα έκανε. Δεν το πλήρωσε βέβαια. Ναι, δεν το πλήρωσε, αλλά το θεωρώ τεράστιο λάθος. Κοίτα, η κακότητα του Φορτούνη κάπως απενεχοποίησε τον Χιμένεθ. Μπράβο. Στην μη χρησιμοποίηση του Σιμόες. Δηλαδή, εγώ για να καταλάβεις, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι στη σωστή προσέγγιση του Χιμένεθ, αλλά θεωρώ τελείως λάθος τη μη χρησιμοποίηση του Σιμόες και το ότι έβαλε τον Κονέ, και επίσης τεράστιο λάθος το ότι ξεκίνησε τον Λάζαρο σε αυτή την κατάσταση και δεν έβαλε από την αρχή τον Μασούτ. Ο Λάζαρος πρέπει να μπαίνει μετά το 65, ναι, να φουλάρει στην κόπωση του Κούτρη, στην κόπωση του Βιερίνια, εκεί πρέπει να μπαίνει. Αλλά επειδή η ΑΕΚ, συγγνώμη, επειδή η ΑΕΚ δεν έχει κανένα εξτρέμ, δηλαδή δεν μπορεί να πλευροκοπήσει κανένας, είναι αναγκασμένη ελείψιος ρόστερ, κλωναρίδηση για τα σκυλιά, να βάζει τον Λάζαρο. Και αν τον κάνει, να πούμε, κόσκινο. Ναι, αλλά αυτό σήμερα τον έβαλε. Ξέρω, τον έβαλε δεύτερο επιθετικό, έτσι. Ναι, δεύτερο επιθετικό, αλλά βλέπεις όμως ότι η φύση του ποδοσφαιριστή πολλές φορές πηγαίνει και κολλάει στη γραμμή. Η φύση του ποδοσφαιριστή. Ναι, αλλά και που κολλάει στη γραμμή ρε Κώστα, σήμερα δεν έκανε και τίποτα που κολλάει στη γραμμή. Ναι, εγώ περίμενα πάνω στον Κούτρη να πάρει τρεις κούρσες, τέσσερις και να τον φάει, για παράδειγμα. Μπράβο, γι' αυτό λέω έπρεπε να τον κάνει αλλαγή, να τον να βάλει πρώτα το Μασούτι να τον βάλει μετά. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Αλλά επίσης εγώ σου είπα, δηλαδή ξεκάθαρα, η ΑΕΚ θα ήταν άλλο μάτι σήμερα για μένα αν έπαιζε πρώτα απ' όλα να έπαιζε ο Σιμόες και επίσης να ξεκίναγε το Μασούτ από την αρχή. Ο άνθρωπος έχει πολύ καλή παλιά, φαίνεται. Τώρα βέβαια δεν ξέρω σε τι κατάσταση, φυσική κατάσταση είναι, γιατί ακούγεται και αυτό ότι επειδή ένα μήνα δεν έκανε προπονήσεις που ήταν με τον Πανιόνιο, είχε τα μπλεξίματα που είχε εκεί πέρα, ότι για ένα μήνα δεν έκανε προπονήσεις και δεν ήταν σε έντονους ρυθμούς, οπότε γι' αυτό δεν μπορεί να παίζει 90 λεπτό Μασούτ και το βάζει αλλαγή και στη Λάρισα. Και σήμερα που τον έβαλε αλλαγή στο τέλος. Πάντως θεωρώ ότι αν αυτό που σου λέω, δηλαδή για μένα ξεκινάει το θέμα ξεκινάει από το κέντρο, από τα χαβ. Γιατί καλός ή κακός ο Σιμόες είναι μεγάλη υπόθεση στην ΑΕΚ, δηλαδή αυτό το αμυντικό χαβ. Και όταν παίζουν ο Μωράν ή ο άλλος, ο Κονέ που έπαιζε. Κοίτα, τώρα. Αν το κολούσε ο Φορτούνης και έχανε η ΑΕΚ σε εκείνη τη φάση. Ναι. Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ όλοι οι δημοσιογράφοι της θα λέγανε για τον Σιμόες. Επειδή την γλίτωσε, την περνάει ξόφαλτσα. Ναι, την περνάει. Απλά θα πω εγώ και κάτι άλλο. Τώρα βέβαια και αυτά τα πράγματα που κάθονται και περιμένουν στη γωνία το Χιμένεθ. Όχι μόνο τώρα τον άνθρωπο. Εντάξει, το κακό με το Χιμένεθ είναι ότι όταν σαν άνθρωπος είναι. Εγώ πάντα σαν ανθρώπους τους βλέπω, όπως και μένα πρέπει να με βλέπουν. Σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν είναι στην καλή του μέρα. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να το σηκώσει. Δηλαδή, όταν ο Χιμένεθ δεν την κάνει την ενδεκάδα σωστά ή δεν είναι καλός στις αλλαγές, τα 3-4 μάτς στα 50, η ΑΕΚ δεν παίρνει αποτέλεσμα. Ενώ άλλοι προπονητές, του σώσινου παίκτες, στην ΑΕΚ δεν μπορεί να τον σώσει τον προπονητή, κατάλαβες τι γίνεται. Για να κλείσω θα σου πω αυτό. Ναι. Για μένα, εκτός φόρμας ο Χιμένεθ φέτος στην ΑΕΚ δεν ήταν σε κανένα παιχνίδι. Ήταν στην Τρίπολη. Όχι, στην Τρίπολη δεν ήταν, θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί στην Τρίπολη τους καλύτερους που μπορούσε να βάλει μέσα τους έβαλε. Το ότι είχαν κουραστεί και ότι είχε κλατάρει η ομάδα από την Ευρώπη, επειδή δεν είχε πολλούς παίκτες και δεν είχε βάθος ρόστερ, δεν φταίει αυτό ο Χιμένεθ.
Και όταν του λέγανε ότι στην Ευρώπη θα πας και θέλουμε αποτελέσματα και τέτοια για να μπορεί η ομάδα του χρόνου, από του χρόνου στις σκληρώσεις να είναι καλύτερα, γιατί η ΑΕΚ του χρόνου θα έχει καλύτερες σκληρώσεις από ό,τι έχει τώρα, γιατί έκανε κάποιες νίκες και πέρασε στην επόμενη φάση. Και αυτό το ήθελε φυσικά ο Μελισανίδης για να παίρνει τα λεφτά από την Ευρώπη, γιατί η ΑΕΚ σε περίπτωση που πάρει πρωτάθλημα θα έχει σίγουρα στην πρώτη φάση που θα πάει για το Champions League θα είναι στους δυνατούς και θα έχει καλή κλήρωση. Έτσι, και αν πάει και ο Europa League πάλι θα είναι στους δυνατούς, επειδή πήρε αρκετούς βαθμούς. Έτσι. Γι' αυτό είναι εντολή Μελισανίδη, έτσι. Άρα λοιπόν και στην Τρίπολη, που οι παίκτες ήταν κουρασμένοι και τραυματισμένοι και με κάρτες από τα προηγούμενα παιχνίδια, επειδή παίζαν Ευρώπη, δεν φταίει αυτός. Εγώ θεωρώ ότι αν τον ρώταγες, ρε παιδί μου, θες να τους βάλεις αυτούς στην Ευρώπη, θα σου λέγε όχι, ρε φίλε, γιατί εγώ θέλω να πάω για το πρωτάθλημα. Απλά και σε αυτό δεν έχει επιλογή, γιατί του ζητάνε πορεία και στις τρεις διοργανώσεις. Σήμερα για μένα που δεν έβαλε το Σιμόες, ναι. εύχομαι να μην είναι από λάθος του, να είναι από ότι το έκανε για rotation κτλ. Για να ξεκουράσει κάπως το Σιμόες επειδή είναι και από τραυματισμό. Ναι, αλλά μπορεί. Αν τον έβαλε επειδή πίστευε στον Κονέ σήμερα, αν πίστευε στον Κονέ σήμερα, για μένα ήταν μεγάλο λάθος και μπορούσε να χάσει το παιχνίδι. Και για μένα, εγώ προσωπικά, αν ήμουν προπονητής στον Κονέ, μόνο αλλαγή θα τον ξανάβαζα. Πραγματικά, δηλαδή ήταν. Ευθύνεται και για την κακή ανάπτυξη της ΑΕΚ και για το ότι κινδύνευσε σε πολλές περιπτώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καληνύχτα. Ψεύτης είσαι, μου λέει ο Πόγκολόκο. Όχι ψεύτης, ψεύτης είσαι. Για τον γκολ όλοι το λένε ότι είναι offside. Ναι, αλλά δεν είπανε δεν θέλουμε να βάζουμε γκολ offside. Πόγκολόκο. Ψεύτης ήθελα να πω, μου στέλνει σε άλλο μήνυμα. Με φύ. Με ύψιλον είναι το ψεύτης ή με φύ. Δεν ξέρω. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα. Ματέο λέει σπαταφόρα ο γυμναστής μας. Δεν ξέρω πώς το λένε το γυμναστή σας, Νίκο, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι είναι φρέσκια η ομάδα Γενάρη μήνα. Λέγε, φίλε, καλημέρα. Γεια σου, Κώστα, καλημέρα. Καλώς τον. Είδαμε το μάτς μαζί παρέα, τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Κλόπ είναι, ρε. Έλα, ρε, Κλόπ. Λοιπόν, να τα πάρουμε όλα εντάξει, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πιστεύω, τακτικά. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Δικαιώνεσαι για το Βασιλακάκι. Οχτάρο, δέκαρο, εκπληκτικό. Νομίζω αξίζει και μια κλίση στην Εθνική. Άμα το συσχετήσει δηλαδή με το Μάνταλο και με το Φορτούνι, πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο. Ναι. Μπορεί να πατήσει και περιοχή, μαρκάρει, ναι, ναι, ναι. Να αξιώσει το σουτ, βλέπει γήπεδο. Επίσης θέλω να σταθώ σε δύο παίχτες του ΠΑΟΚ που δεν αναφέρθηκες. Ο ένας είναι ο Ελκαντουρί, ο οποίος με το Κάμπος και με τον Ελιμνιό στα πλάγια, να καλύπτουν δηλαδή την αμυντική του δυναμία, με τον Πρίγιβιτ να πατάει περιοχή, με τον Σακόφ να πατάει περιοχή, έγινε και αυτός καλύτερος δημιουργός. Ναι. Δεν ξέρω αν αφουγκράζει την άποψή σου, την άποψή μου. Εντάξει, τον Ελκαντουρί τώρα θέλω να το δω και από την αρχή σε ένα μάτσε, παιδί μου, ναι. Εντάξει τώρα, και ο Ατρόμητος ήταν λίγο κοτάρα σήμερα, δεν θέλω να επεκταθώ, ναι. Εντάξει, αυτό... Τον Ελκαντουρί και τον Κουλούρη, ο κόσμος σήμερα δεν τους γούσταρε. Ειδικά τον Κουλούρη, ναι. Νομίζω ότι δικαιολογημένα εκνεύρισε τον κόσμο χωρίς το παιδί να φταίει. Αυτό μπορεί, δεν μπορεί άλλο. Ναι, δεν έχει άδικο. Έχει ασκήσει σωστή κριτική για τον Κουλούρ και για τη μετατόπιση του στα χαφ. Νομίζω ότι πραγματικά μπορεί να του σώσει την καριέρα. Αν είναι το παιδί αφήνει, μπορεί να μαρκάρει χαμηλά, αν είναι καλός, δυνατός, είναι δυνατό παιδί, δυνατός άντρας. Είναι κοντός πολύ, δεν είναι πολύ ψηλός, αλλά δυνατό παιδί. Αν μπορεί να τον πάνε λίγο πιο πίσω, σαν χαφ, αλλιώς δεν σώνεται. Σαν φω. Μαθαίνεται. Επίσης, για τον Πασχαλάκη, θέλω να πω ότι είναι πολύ καλός και με την μπάλα κάτω στα πόδια, μία-δύο φορές που χρειάστηκε. Ο Πασχαλάκης, παρά το 1,96 του, είναι πολύ καλός με τα πόδια κάτω. Ένα. Σωστό. Δεύτερον, είναι πολύ εκρηκτικός. Τρίτον, είναι φανταστικός στα πρώτα 20 μέτρα. Νομίζω ότι το King Box το οποίο παίζει του δημιουργεί πολύ καλές εκρήξεις και τον βοηθάει και είναι η απόκρουση στην κεφαλιά. Ήταν πολύ εκρηκτική η κίνησή του. Δεν μπορεί εύκολα εγώ έχω δει πολλούς ψηλούς τερματοφύλακες. Βάντζικ, πολύ καλός. Λαυτσής, παλιότερα, πολύ καλός. Αντώνης Μίνου, καλός. Κάτι άλλο, Σπούρτινγκ, Μούρτε, αυτό το στυλ. Ο μόνος που έχει αυτή την έκρηξη, την ταχυδυναμική, είναι ο Πασχαλάκης. Και μου κάνει εντύπωση που 28-29 χρονών τώρα κάνει καριέρα. Ναι. Γι' αυτό το συμπαθώ. Γιατί τράβηξε μεγάλο λούκι στην καριέρα του, κατάλαβες. Απλά ξέρεις τι φοβάμαι με την έκρηξη που είπες. Μην πολλές φορές παρασύρεται και λόγω του ότι για πρώτη φορά παίζει σε υψηλό επίπεδο και βάζει πάνω την έκρηξη από το πνευματικό. Δηλαδή θέλω πολύ να τον δω στα φάουλ, τα κοντινά, τι τοποθετήσει θα πάρει.
Ναι. Εντάξει, να μου πει βέβαια και η τερματοφύλακα ο Ρουμέο μεγάλη. Και στο κάτω-κάτω, αν ήταν ένα πλήρη τερματοφύλακα, θα έπαιζε σε μια ομάδα τη Ευρώπη. Κοίτα, να είσαι 1,96. Να είσαι εκρηκτικό, γυμνασμένο. Να είσαι και μεγάλη πνευματική αυτή. Να πάει στην Άρσεναλ να παίξει τότε. Ακριβώ. Να έχει κατάλαβε. Μην τα θέλουμε τώρα όλα πακέτο στα 29 του, 28 του. 100%. Έτσι. Όσον αφορά τώρα το Βαρέλα, συμφωνώ μαζί σου, πολύ βελτιωμένο και πολύ γρήγορο. Πολύ ταχύ. Και αυτό έπαινε πάρα πολλέ φορέ σήμερα. Και επίση στα δεξιά βλέπω το Μάτο να είναι κουρασμένο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό εν όψη και του Ρώσα του Πανετολικού που παίζει εκεί αριστερά. Ναι. Που είναι πολύ επικίνδυνο. Και ο Ρότσα, μπακ και ο Ρώσα. Μπράβο. Ναι. Δηλαδή η αριστερή, η δεξιά πλευρά μάλλον του Πάουκ θα πρέπει να έχει την προσοχή τη για το Μάτο τη Κυριακή. Που νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σωστό. Σωστό. Και επίση θέλω να πω ότι μια δική σου δικαίωση που με διόρθωσε κιόλα για το Βιερίνια που πιστεύω σήμερα έκανα τα καλύτερα του παιχνίδια. Πόσο σωστά σου είχα πει ότι παίρνει πολλά μέτρα και πολύ σωστά με διόρθωσες ότι έχει την πνευματική υπεροχή πλέον από ότι πριν από 5 χρόνια να σταματήσει, να κρατήσει δυνάμεις και να κάτσει πίσω. Ξέρει να κρατήσει, να κάνει διαχείριση δυνάμεων. Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό, αυτό το κάνουν λίγοι ποδοσφαιριστές. Βιερίνια και μπράβο που το επισημαίνεις. Οκ, Κλοπ, θα τα πούμε από κοντά. Να είσαι γερός. Οκ, ευχαριστώ. Φοβερός νομικός, φοβερός την μπάλα πάνω. Ο Κλοπ ο φίλος μου, καινούριος φίλος μου. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Τι έγινε. Και λέει εδώ ένας φίλος μου ηθοποιός που παίζει στο κρατικό θέατρο Βορείο Ελλάδος και είναι σεραίος, Σταυρίδης λέγεται, δεν έχει καμία σχέση με τον Νίκο τον Σταυρίδη, λέει «Η κωμωδία και η σάτυρα δουλεύει πάντα καλύτερα όταν είναι κακοπροαίρετη. Για την Τατιάνα Στεφανίδου σου λέω». Συνέχισε φίλε. Έλα φίλε με ακούς. Σ' ακούω ναι. Εξής από Καβάλα, τι έγινε. Καβαλιώτη, τι κάνεις. Καλά, είδα λίγο τα ματσάκια. Τι λέω, τσαλαπετινός εκεί. Τσαλαπετινός, καλά είναι. Στέκι μου συχνάζω αρκετά. Είναι και τρομερή κουζίνα, ένα καφεδάκι, να τα πούμε. Τρομερή κουζίνα. Φανταστικό, πολύ ωραίο καφέ μπαρ. Και δώσε ένα φυλάκι τον περιπτερά το χοντρό εκεί πέρα μπροστά που έχει. Μου και δώσε ένα μέλι ασύλληπτο. Είναι ερωτικός μετανάστης, Χαλκιδικιώτης είναι ο περιπτεράς εκεί. Ναι, δεν το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ματσάκια. Πάμε. Καταρχήν, το δικό μας το μάτς με τον Ολυμπιακό. Δεν μ' άρεσε καθόλου η ΑΕΚ. Ήθελα αυτόν τον Ολυμπιακό να τον ξεφτυλίσουμε. Δεν έχει. Λοιπόν, ήθελα να μπούμε όπως το Λεβαδιακό. Να μπούμε και να τον πνίξουμε. Δεν έγινε αυτό. Δεν μ' άρεσαν ένα-δυο παίχτες που ξεκίνησε. Δεν ήθελα ούτε τον Κονέ ούτε τον Λάζαρο μέσα. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν μου άρεσε λίγο και η διαιτησία. Γιατί? Υπήρξαν κάνα δύο δυνατά, όπως... Μην ψάχνουμε το τέλειο στη ζωή. Είναι όπως του Σεμπά, το σπρόξιμο εκεί που είναι καθαρή κόκκινη και το πέναλτι που γίνεται με τον Φιγκέρας πάνω στο Λόπες, στο τελευταίο λεπτό της λήξης. Δεν νομίζω. Δεύτερη κίτρινη και πέναλτι. Εκεί στο 94 που έλεγε. Συν το κεφαλοκλείδωμα του Μυραλάς. Ο Μυραλάς δεν ήταν στον Αραούχο. Μην ψάχνεις. Η γενική εικόνα του διαιτή ήταν καλή. Ήταν καλή, αλλά ξέφυγαν κάποιες φάσεις που... Εντάξει, τέλος πάντων είναι ύπουλο το σκορ. Ναι. Ανοιχτά τα πάντα. Ναι. Θέλω να πιστεύω εμείς μαζί με τον κόσμο, μέσα στο ΆΚΑ, ότι θα μπορέσουμε να το πάρουμε. Τώρα σου για το πρωτάθλημα δεν βλέπω να μπορούμε. Δύσκολα. Όχι, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Φαίνεται. Πιο πολύ πιστεύω θα το πάρει πάλι ο Ολυμπιακός. Αν και ο ΠΑΟΚ έχει μοιράσει τα κουράσια. Σε ποιο φόρμα είναι ο ΠΑΟΚ? Σίγουρα. Έχει πολύ καλύτερη ομάδα. Σε ποιο φόρμα είναι ο ΠΑΟΚ? Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός έχει και το προσκήνιο. Μην το βλέπεις επειδή πήρε την ΕΠΟ ο ΠΑΟΚ ότι έγινε κάτι. Εγώ κοίτα, πιστεύω. Στην Τούμπα θα χάσει ο Ολυμπιακός. Θα χάσει. Σήμερα είδα και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός θέλει όταν θα έρθει στην Τούμπα να είναι 4 βαθμούς πάνω από τον ΠΑΟΚ. Εάν ο Ολυμπιακός είναι 4 βαθμούς στην Τούμπα πάνω από τον ΠΑΟΚ, θα πάρει το πρωτάθλημα. Εάν δεν είναι 4 βαθμούς απάνω, είναι 3.
Μπορεί να έχουμε και μπαράς. Αλλά ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει στην Τρίπολη. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κοιτάξει τον Πανετολικό. Εννοώ δηλαδή πώς θα θωρακιστεί. Κακό ότι δεν παίζει ο Πέλκας. Και κακό ότι είναι ο Δέλας εκεί. Ο Δέλας. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι ακόμη και να μην μπορούν να τα πάρουν στα ίσια τα μάτσα, έχουν λίγο και την βοήθεια. Εάν τώρα βρουν τρόπο και τα πάρουν αλλιώς, μαγκιά τους, τι να κάνουν. Ναι. Εγώ δεν θα ήθελα να βλέπω. Εγώ δεν θέλω να βλέπω τέτοια μάτς. Μάτς δημοσίων σχέσεων. Δεν θέλω να βλέπω. Αλλά επειδή ζω στην Ελλάδα, είμαι αναγκασμένος να βλέπω και β' εθνική και μάτς φιλικά και τέτοια. Δεν είναι αισθητικά ωραίο για μένα που δεν είμαι οπαδός, αλλά αναγκάζομαι και τα βλέπω. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Για το μάτς σήμερα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Εγώ δεν έχω θέμα που ο ΠΑΟΚ έδωσε τα κουρασάν και παίρνει όπως παίρνει τα μάτς. Ακόμη και με το offside goal πάλι σήμερα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι να μην κάθονται οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ να λένε εμείς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ μόνοι μας, εμείς η πιο καθαρή ομάδα, εμείς το ένα, εμείς το άλλο. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ μοιάζουν με τον Τσίπρα που πριν πάρει την εξουσία ήταν κομμουνιστής. Και όταν ανέβηκε απάνω να πούμε, πήδηξε κανονικά το λαό, μεταφορικά το λέω. Ναι. Ούτε έμφυα άφησε ούτε τίποτα. Τους μισθούς τους από 750 τους πήγε 350. Τέλος πάντων, όταν πάρεις την εξουσία, ναι, εκεί αλλάζει το θέμα. Και ο ΠΑΟΞΙΣ μεταβλήθηκε αμέσως. Βλέπεις να πούμε το γουστάρι αυτό. Δεν τον ενοχλεί. Όπως δεν ενοχλούσε τόσα χρόνια τον Ολυμπιακό. Δεν τον ενοχλούσε. Ακριβώς, φίλε. Αν πάρει 5 σφυρίγματα ο Άρης, η Β' νίκησε στα πουνιαριά, ναι, Άρης είσαι ρε. Για να πάρει σφυρίγματα πρέπει να έχει λεφτά όμως. Ό,τι και να κάνεις αυτή τη ζωή, εκτός από το να αγοράσεις τη ζωή από το θάνατο, όλα γίνονται με τα λεφτά. Μάλιστα. Τα λεφτά καλύπτουν τα πάντα. Γι' αυτό λεφτά, λοιπόν, ακριβώς. Η μαρμίτα λέει, εγώ έδωσα τα κουρασάν, εγώ θα πάρω τον πέναλτι. Το δικό μου γκολ θα μετρήσει σαν offside. Αν θες εσύ, δώσε εσύ τα κουρασάν. Αφού τα κουρασάν πρέπει να δοθούν. Αν άλλαζε η ζωή, η μοίρα, θα έπρεπε να μην παίρνει και να μην δίνει κανένας κουρασάν. Αυτό το πράγμα δεν θα σταματήσει στη γη. Οπότε εφόσον τα έχω, τα δίνω εγώ. Εφόσον τα δίνω εγώ, πρέπει να τα πάρω εγώ. Δεν μπορεί να πάμε σε ένα μπαρ, να κεράσω εγώ το μαγαζί και να πηδήξει εσύ την παργουμάνα. Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι πολύ μάγκας. Δεν γίνεται. Κακή στιγμή. Ναι. Θέλω να κατέβω να σας γνωρίσω. Από πού να κατέβεις? Από Καβάλα, ρε. Τι είναι η Καβάλα, ρε, μια μισή ώρα δρόμος. Βρε, δεν είπα τίποτα. Κατεβαίνω όπου και πού. Εγώ με τον γιατρό πηγαίνουμε και Ξάνθη. Σταματάμε. Ναι. Εγώ έχω φίλους στην Καβάλα, τον Οδυσσέα. Έχω πολλούς φίλους. Στο Μαρίν που είναι εκεί ο. Έχω ένα φίλο, δούλευε στο Μαρίν. Το ξέρεις το Μαρίν? Ναι, ρε, εσύ. Εκεί τι. Ο γιατρός με έχει πάει στις επαρχίες με το πούντο εκείνο. Έχουμε γυρίσει όλα τα μάτς. Το πούντο, ναι. Έχει ένα πούντο με 320.000 χιλιόμετρα. Κάποια στιγμή θα μας αφήσει στον δρόμο. Εντάξει. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Πάντως εμείς όταν περνάμε από εκεί, στο Τζαλαπετινό πηγαίνουμε. Και εγώ συχνάζω πολλές φορές εκεί άμα εδώ. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Για χαρά. Έτσι. Και μ' άρεσε πολύ ένα μαγαζί μπροστά στο λιμάνι. Εκεί που περνάνε τα, που βλέπουν τα μάτσα, ένα μεγάλο που βγάζουν και τα εισιτήρια και είναι φοβερό μαγαζί. Τρομερό. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, Ραπ, ναι, μίλησες για κουρασάν. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ δίνει κουρασάν και πρέπει αποτελέσματα από την Ελλάδα. Ναι. Καλά κάνει. Επίσης είπες ότι τώρα κλαίγονται οι Ολυμπιακοί για το κουρασάν, ναι, του ΠΑΟΚ. Τώρα... Ναι. Ωραία. Είναι σαν λοιπόν να αφήνει να νοηθεί ότι, τα κουρασά, ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο ευνοημένος από τον Ολυμπιακό φέτος στη διαιτησία μέχρι στιγμής. Αυτό θες να πεις? Πες το καθαρά, άνθρωπε του Θεού. Εσύ ότι τώρα. Έτσι που αφήνει να νοηθεί, αφήνει να ευχαριστήσει τον Ολυμπιακό. Έχω τον άνθρωπο μου στην ΕΠΟ. Όχι, άστε, μέχρι στιγμής ρωτώ. Δεν ξέρω αύριο, μέχρι στιγμής. Πιο ευνοημένος είναι ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ είναι. Εγώ συνεχωρώ ότι αυτό που λες ξέρεις και εσύ ότι είναι ψέμα. Γιατί είναι ψέμα? Ο Ολυμπιακός έχει ευνοηθεί πολύ περισσότερο σε αυτό το πρωτάθλημα μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω πάντα και μετά. Πού ευνοεί? Είναι ψέμα και δίνει στάρους στους Ολυμπιακούς. Και μάλιστα είναι ψέμα το οποίο το γνωρίζει ο ίδιος. Και αυτό το χειρότερο.
Επίσης είπε και κάτι ακόμα. Μην κλαις ρε, ευνοείσαι ρε, μην κλαις. Δεν θέλω να κλαις. Πες Γουστάρο, μην κλαις. Είπες κι άλλη ανακρίβεια. Είπες κι άλλη ανακρίβεια. Ο Μάτος είπες, άσε τώρα. Είπες, άσε τώρα. Λοιπόν, είπες για το Μάτος. Ότι του χαρίστηκε επειδή είναι δικός μας ο διαιτητής η πρώτη κίτρινη κάρτα. Και του κάρισε στο 18. Του κάρισε και του δίνει μια δεύτερη στο οποίο δεν έκανε ούτε φάουλ. Για να βγάλει την πρώτη που την κάρισε. Πήγε με τις τάπες, πώς δεν έκανε. Και επειδή ξέρεις παλά με συγχύνεις που το βλέπεις και δεν τα λες. Κλάψα βούρτσι, δεν μπορώ να σε ακούω. Όχι, δεν θέλω εσύ να μάθεις αντρικά να λες. Και είπες κι άλλη ανακρίβεια. Ότι ο Ατρόμητος κότεψε. Ο Ατρόμητος δεν κότεψε καθόλου και έπεσε πολύ καλά. Ναι. Έβγαλε πιο πολλές τελικές από τον ΠΑΟΚ μέχρι σήμερα. Χωρίς θερματοφύλακα, χωρίς στόπερ, χωρίς αριστερό μπακ. Και χωρίς οι τρεις παίκτες ήταν συμφωνημένοι να μην παίξουν. Από εκεί πέρα έβγαλε πιο πολλές τελικές από τον ΠΑΟΚ. Αν ήσουν άντρας, θα έλεγες εγώ δεν είμαι κότα. Να παίξουν και ο Άρτα με στην Τούμπα. Αλλά επειδή είσαι κότα, δεν το πες. Α, είμαι, εντάξει, αυτό το παραδέχομαι. Άντε, μπράβο. Αλλά εσύ να σε ακριβείς όμως για τις αλήθειες. Αυτό σου λέω. Κοίτα, όπως αυτά, λέμε για τους κάτω, θα λέμε και για μας. Αντέχετε, με goal of sight πήρες την αυτήν. Και με τέσσερις παίκτες μείον. Άντε μπράβο. Πάμε επόμενη γραμμή. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Σπύρος ο Γαύρος, να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Ναι. Τώρα, διαιτησίες αυτά... Και καλά έκανες. Λοιπόν... Εσύ έδωσες τα κρουασάν. Φυσικά εννοείται. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, ο Γκαρσία διαχειρίστηκε πάρα πολύ έξυπνα σήμερα το μάτς. Ένα μάτς το οποίο περνάει και τα δύο τα δύσκολα είναι μετά. Και δείχνει καθαρά στο όπου θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Πρώτον. Μας λέει λοιπόν, εμένα στόχος μου είναι το πρωτάθλημα σήμερα. Λοιπόν, έχει ένα πολύ δύσκολο μάτς στην Τρίπολη. Αν δεν το έχει πιάσει με τη μεταγραφή. Ναι. Του Ιγκόρ. Ναι. Αν περάσει από την Τρίπολη. Κοίταξε, όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν. Μπράβο, βρε, ο Ολυμπιακός θα πάει να πιάσει εκεί και μπράβο, ο Πάοκ αν μπορέσει να δώσει το μυστακίδι. Πάμε να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά. Όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν. Λοιπόν, τελείως. Θα σου πω κάτι ποδοσφαιρικά το οποίο δεν το λες καθόλου. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίζει με το καλή, με το παίζει τον τελευταίο μήνα και τον ετοιμάζουν να παίξει στη σειρά των αγώνων με το καλύτερο οκτάρι του πρωταθλήματος, τον ΟΦΟΕ. Κοίτα τον ΟΦΟΕ. Λοιπόν, το οποίο στο σημερινό μάτι ήταν ο ΟΦΟΕ. Έχω ενστάσεις. Εντάξει, ενστάσεις μπορεί να έχει την μπάλα που ξέρει ο ΦΟΕ. Ναι. Δεν την ξέρει κανένα. Σκόρπισε το παγόνι στο δεύτερο ημίχρονο ο ΦΟΕ. Ε? Ο ΦΟΕ μου θυμίζει εμένα στο έκτο χιλιόμετρο στο τζόκινγκ. Ναι, τώρα που πάω 50. Μέχρι το 60. Δεν το βγάζω όπως στα 30. Ο ΦΟΕ φουσκώνει σαν το παγόνι. Να σου πω κάτι. Μπορεί μέχρι το 60 να μου βγάλει 4 κάθετες μπάλες να βγάλω 2 γκολ. Και μετά να τον αλλάξω. Ναι, αλλά μπορεί ο αντίπαλος προπονητής. Μια που και η διαιτησία δεν την ελέγχει τώρα όπως πρέπει, να στείλει ένα παίχτη τριπλαδόρο και να πει πάνε πέσε στον ΟΦΟΕ απάνω στην κόντρα να τον βγάλω με 2 κίτρινες. Εύκολο είναι, αν ο προπονητής είναι μάγκας. Λοιπόν. Γιατί εγώ στην Ξάνθη τον είδα από κοντά και τον παρατήρησα και σε άλλα μάτς, Ευρώπη και Ελλάδα. Ο οποίος είναι ο πιο σταθερός παίχτης. Μετά βέβαια το 60-65. Έχεις οχτάρια που κάτω λοιπόν. Δεν έχουν το μαρκάρισμα. Στο συγκεκριμένο το πρωτάθλημα μπορεί να σου ανοίξει οποιοδήποτε άμυνα. Ποιος? Λοιπόν, ο ΦΟΕ. Και σίγουρα με το σύστημα που θέλει να παίξει ο Γκαρσία δεν χωράει και ο ΦΟΕ και ο Φορτούνης. Κοίτα. Είναι δεδομένο. Άκου τώρα εμένα. Ο ΦΟΕ σαν οχτάρι έχει ατέλειες. Καλά, αν του βρεις ένα οχτάρι με το Ρωμάο και πετάξει έξω το Φορτούνη γιατί αυτό το σύχαμα ο Φορτούνης είναι για τα σκυλιά. Ο ΦΟΕ το φτιάχνει για πίσω από τον Ασαριφάρτ. Για εκεί θα τον βάλει. Άμα τον βάλει εκεί, δεν μπορεί να παίξει. Δεν ότι θα τον δεν μπορεί να παίξει και ο ΦΟΕ και ο Φορτούνης γιατί και οι δυο αγαθοί μπάλα πέφτουν πάνω στο Ρωμάο που δεν είναι και ο γρηγορότερος εξάρις του πρωταθλήματος. Στο συγκεκριμένο σύστημα που παίζει ο Ισπανός δεν χωράνε και οι δύο. Αλλά ο ΦΟΕ είναι ένα κλικ πιο πάνω από τον Φορτούνη και την μπάλα που ξέρει. Δεύτερο. Ο ΦΟΕ είναι πιο πάνω από τον Φορτούνη γιατί ο Φορτούνης δεν βλέπεται. Αν ήταν ο καλός Φορτούνης, δεν μου έλεγες τώρα για τον ΦΟΕ να φάει τον Φορτούνη. Κάνεις. Πώς? Το μυαλό και την κάθετη πάσα που έχει ο ΦΟΕ δεν την έχει ποτέ ο Φορτούνης. Ναι. Έτσι. Τώρα μην συζητάμε και αν δεν είχε ατέλειες δεν θα έπαιζε τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Λιωμένο. Δεύτερο. Ευτυχώς που τραυματίστηκε ο Κούρτης. Ευτυχώς. Ποιος Κούρτης? Από τα αριστερά. Ο Λεωνάρντο. Πώς το λέμε ο Κούρτης, ναι. Ναι.
Και θα δούμε τον παίκτη πίσω του Πανιωνίου, το αριστερό μπακ, που έβγαλε στον πρώτο γύρο Παπάδες. Ναι. Που τον ετοιμάζω σιγά σιγά και αυτό να παίξει. Ναι. Λοιπόν, και στη σειρά των αγώνων. Δεν μου λες τώρα στο Θεό σου, ο Αντρούτσος εξτρέμ. Πώς την είδες τη δουλειά? Δεν τον έβαλε εξτρέμ. Δεν τον έβαλε εξτρέμ. Τον Αντρούτσο τον έβγαλε. Το Σεμπά έβαλε και έβαλε εξτρέμ τον Μυραλάς και τον Αντρούτσο πήγε να τον βάλει στο κέντρο. Και έγινε ο τραυματισμός του Κούρτη και άλλαξε όλη τη διάταξη. Ποιον έβγαλε, ρε παιδάκι μου? Ποιον έβγαλε? Έβγαλε τον Μάριν. Ο Μάριν εξτρέμι. Ναι, τράβηξε τον Μυραλάς από την άλλη πλευρά. Ναι. Ωραία. Και έβγαλε το Φορτούνι πιο έξω. Ο Φορτούνις πιο έξω δεν μπορεί να παίξει πιο έξω. Ναι, αλλά κοίτα να δεις. Το σημερινό. Όπως και να έχει το έργο, έπαιξε χωρίς εξτρέμ. Ναι, γιατί και το Φορτούνι να τον τραβήξει, δεν τραβάει ο Φορτούνις ναι. εξτρέμ. Στη σημερινή 18άδα ναι. δεν απέκλεισε τον Μπάρντο γιατί δεν είχε, έπρεπε να έχει δύο πιτσιρικάδες. Ναι. Ωραία. Ο Χουτεσιώτης πλέον δεν μετράει σαν πιτσιρικάς, είναι ηλικιωμένος και κατέβασε αναγκαστικά δύο πιτσιρικάδες και έπρεπε να μείνουν κάποιοι έξω. Ναι. Ωραία. Αλλά στην πεντάδα των αγώνων που θα ακολουθήσουν θα δεις πόσο διαφορετικά θα διαχειριστεί το υλικό. Εγώ στο μόνο που ανησυχώ και πιστεύω ότι και στην Τούμπα θα περάσει ο Ολυμπιακός, γιατί άρχισε να τον συμμαζεύει. Στο μόνο που ανησυχώ είναι ότι ο Μυραλάς για να γίνει παίκτης πρέπει να περάσουν δύο μήνες. Ούτε την έκρηξη με έχει. Στην Τούμπα ο Μυραλάς, αν παίξει και από τη μεριά του Μάτος, κάηκες. Ο Μυραλάς αυτή τη στιγμή λόγω και ηλικίας και εμπειρίας που έχει πρέπει να παίξει δεύτερο φορ. Δεν μπορεί να παίξει γραμμή ναι, όπως έπαιζε τα προηγούμενα. Θα παίξει χρόνια. Δεύτερο φορ με στην Τούμπα με δύο χαφ. Δηλαδή δεν θα παίξει ο Φορτούνης. Μα ο Φορτούνης αυτή τη στιγμή πρέπει να πάθει ένα λεπτό. Δεν υπάρχει προπονητής στον Ολυμπιακό που έχει παίξει τα τελευταία 30 χρόνια 4-4-2 στην Τούμπα. Γιατί ποτέ. Είσαι σίγουρος? Ναι. Δεν τα θυμάσαι με Λεμονή? Τι έκανε ο Λεμονή? Με Τζιοβάνι και Αλεξάνδρη μέσα. Τζιοβάνι Αλεξάνδρη. Με πόσο το σκορ? Στο 0-0. Τρία δεν που κερδίσανε. Δεν θυμάσαι με Καστίγιο Κωνσταντίνου μπροστά. Καστίγιο στα εξτρέμ. Στην πλευρά ήταν ο Καστίγιο. Ποιο? Στην πλευρά ήταν. Όχι, δεν έπαιζε. Την πλευρά έπαιζε με 4-4-2. Καθαρό φορ. Και μπορεί αυτός ο Ολυμπιακός στην Τούμπα με 4-4-2 να πάρει αποτέλεσμα? Γιατί να μην μπορεί, γιατί τι έχει να παίξει με την άμυνα της Μπαρτσελώνα? Καλά. Δεν το κατάλαβα. Αν δεν το χτυπήσεις τον ΠΑΟΚ στην άμυνα, γιατί έχεις και εσύ το ίδιο πρόβλημα, θα σε χτυπήσει ο ΠΑΟΚ στην άμυνα. Ναι, πιο εύκολα σε χτυπάει ο ΠΑΟΚ στη δικιά σου την άμυνα παρά εσύ στη δικιά σου. Καλά, δεν έχει ο ΠΑΟΚ την άμυνα, αλλά μην τρελάθουμε τώρα. Πολύ καλύτερη από τη δικιά σου. Θα το δεις αυτό. Και ένας πολύ καλός παίκτης μου άρεσε φοβερά σαν στόπερ, που ξέρει πολύ μπάλα, είναι αυτός τι που έπαιζε τέτοιο στη ΣΑΕΚ. Πολύ μυαλό στην άμυνα. Δεν κατάλαβα τι είπες. Αυτό το στόπερ της ΣΑΕΚ, ο Μαλιάς. Ο Τσιγκρίς, ο Ιησούς Χριστός. Πάρα πολύ καλός. Ο Ιησούς Χριστός είναι σε τερμπακάρα. Λοιπόν, διάβαζε τις φάσεις. Και τον βάζει όμως κεντρικό σε τερμπακ, σε τριάδα των στόπερ. Και δεν του δίνει πολλά μέτρα, επειδή είναι εγκεφαλικός παίκτης, αλλά δεν είναι πολύ γρήγορος, του δίνει μικρό χώρο ο Χιμένεθ στα στόπερ. Του δίνει και καλό ρόλο. Αυτό δηλαδή, είναι πεθαράς. Ναι. Του δίνει και καλό ρόλο, βέβαια. Ναι. Αυτό τον παίκτη, αν τον είχε ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός, θα ήταν άλλη κλάση και θα μαθαίνανε και πιτσιρικάδες δίπλα του. Σωστό, σωστό. Ξέρει τόσο καλή μπάλα, δηλαδή έπαιρνε πεταμέτρα πίσω. Κάτι κοφτές μπαλιές, δεν πέταγε την μπάλα δεξιά-αριστερά. Στην εξέδρα. Μοίραζε το παιχνίδι με ηρεμία. Αλλά δεν αυτός είναι παικταράς. Οκ, boy. Θα τα πούμε, γεια. Απαντώ στο φίλο το 261 που είναι από τα κουφάλια και το λένε Άρη. Δηλαδή βρίσκεται σε αυτή τη θέση με διαιτησία. Όχι, φίλε. Ο ΠΑΟΚ χρησιμοποιεί την καλή του την ομάδα. Τη διαιτησία όπως μπορεί και όσο μπορεί την πρώτη χρονιά. Και αν μπορεί, πάντως δεν την έχουν οι άλλοι κάτω. Βέβαια, πήρε και η ΑΕΚ σφυρίγματα. Είναι ένοχη και η ΑΕΚ. Έχει 4 βαθμούς η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα από τη διαιτησία. 2 με τη Λαμία και 2 με τα Γιάννενα. Και 2 με τα Γιάννενα. Έχει 4 παραπάνω η ΑΕΚ. Λέω όμως ότι ο ΠΑΟΚ χρησιμοποιεί και καλή ομάδα. Και καλό ρόστερ. Και καλό γυμναστή. Και δημόσιες σχέσεις. Και έχει και την ΕΠΟ σε πολύ μεγάλο έλεγχο. Ένα μεγάλο κομμάτι το ελέγχει. Και καλά κάνει. Μην ενοχοποιείται αυτό που κάνει. Αυτό πρέπει να κάνει για να πάρει πρωτάθλημα ή κύπελο ή και τα δύο μαζί. Γεια σου Ραμπ Γαβράκο, λέει ο 770. Έτσι λέει αυτός. Φύγει συνέχεια τον οργανισμό ΠΑΟΚ και ανεβάζει τον Ολυμπιακό πολύ. Αλλά θα σε στεναχωρέσουμε και θα πάρουμε το ταμπλ. Σε βλέπω να κλαις με τον Αλέφατο. Ζήτα και μια συγγνώμη από το Βιερίνια. Καλό βράδυ. Από το Βιερίνια που φορμανίστηκε Ιανουάριο σαν αριστερό μπακ.
Όχι, δεν ζητάω κανένα συγγνώμη από τον Βιερίνια. Πάμε επόμενη γραμμή. Χρόνια του πολλά. Καλημέρα. Ό,τι βλέπουμε λέμε. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Λοιπόν, ήθελα να σου μιλήσω λίγο για τη διαιτησία, για αυτά που υποστηρίζεις. Αρχικά για να καταλάβεις πώς σκέφτομαι εγώ προσωπικά σαν Γιώργος, γιατί με λένε Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, για χαρά. Είμαι 21 χρονών και σε παίρνουμε τηλέφωνο με ένα φιλαράκι που είμαστε φοιτητές. Είμαστε και οι δύο από Γιαννιτσά και είμαστε, σπουδάζουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και πλέον μπορούμε να πηγαίνουμε και στο γήπεδο. Τι σπουδάζετε, παιδιά? Εγώ διοίκηση επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ο φίλος μου στο ΤΕΙ στη Σύνδο Νοσηλευτική. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Συνέχισε. Τε ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο. Λοιπόν, πες μου. Εγώ θα σου πω κάτι. Πέρυσι στο κύπελο ΠΑΟΚ σμπρώχθηκε και φανερά μάλιστα. Όταν ήμουν στο γήπεδο και έβλεπα τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, δεν μπόρεσα να το καταλάβω πολύ καλά. Ναι. Μετά όταν γύρισα και είδα τα highlights, όντως σμπρώχθηκε και το παραδέχτηκα. Μετά, όταν έπαιξε στο τελικό κυπέλου, προφανώς ήταν πρώτα στο Λεωβάτς πέναλτι, το οποίο δεν θα το σφύριζα αν ήμουν εγώ ρεφ. Θα ήταν πολύ δύσκολο να σφυρίξω στο 80 κάτι τέτοιο πέναλτι. Και μετά είναι οφθαλμοφανές offside. Το κύπελο το πήραμε καλός κακός, για μένα κακός, στη διαιτησία. Το ίδιο. Μα για πράγμα... να πάρεις κάτι στην Ελλάδα, εάν δεν έχεις και αυτούς, δεν πας, δηλαδή, θα σου πω κάτι. Ο Σαββίδης είναι επιχειρηματίας. Ωραία. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ. Λέει, μπορούμε να φτιάξουμε τον ποδόσφαιρο. Του λένε, πρόεδρε, εδώ είναι μπουρδέλο. Πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Δηλαδή, για να δώσεις εσύ αυτά τα λεφτά στον ΠΑΟΚ, πρέπει να εξασφαλίσεις, τέλος πάντων, τουλάχιστον να μην σε κάνουν οι άλλοι, να μην σε τρυπάνε οι άλλοι. Αν μπορούμε να τρυπήσουμε κιόλας, καλώς. Δηλαδή, ο Κόκαλης όταν ήρθε. Λέει, τι να κάνω ρε παιδιά εδώ, να κάνω μεταγραφές. Του λέει, πρέπει να πάρεις τη διαιτησία. Τι γίνεται με αυτούς? Πάνε στο γραφείο του Κοκαλιάρη, θα στα κανονίσει αυτός. Τι θέλει ο Κοκαλιάρης? Το μισθό του. Πόσα θες, Σπάρτα. Και έτσι πήρε τη διαιτησία. Okay. Ο Μαρινάκης έκανε το ίδιο. Yeah. Ο Σαββίδης, γιατί να μην το κάνει? Να, δηλαδή, λίγο, αγγελικά πλασμένος είναι ο παράγοντας ο οποίος θέλει την επιχείρησή του να την καλύψει. Θέλω να σου κάνω εγώ κάτι άλλο. Παράδειγμα σου φέρω. Ανοίγω εγώ μια επιχείρηση. Άκουσε με, θα σου δώσω πολύ χρόνο. Και λέω, αυτή η επιχείρηση πρέπει να είναι θωρακισμένη. Δηλαδή, εγώ θα κάνω μια επένδυση, αλλά σε μια νομική αυτή πρέπει να έχω κάποιους ανθρώπους κοντά. Καταλαβαίνεις τι λέω, δεν μπορώ να το προχωρήσω. Τι έχουμε εδώ? Η αστυνομία πρέπει να είναι φίλοι μας, όχι εχθροί μας. Τι έχουμε εδώ? Το ΙΚΑ πρέπει να είναι φίλοι μας, όχι εχθροί μας. Δεν πάω να τους έχουμε εχθρούς αυτούς. Πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις. Να θωρακίσουμε με δημόσιες σχέσεις όλα αυτά. Δεν πάμε κόντρα με αυτούς. Πρέπει να τους έχουμε φίλους. Συνέχισε τώρα. Όσον αφορά αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο, το καταλαβαίνω. Εγώ θα ήθελα να σου πω το εξής. Όταν είχα γενικά ως όνειρο να πανηγυρίσω κάποιο τίτλο, να είμαι εδώ Θεσσαλονίκη, όταν έγινε αυτό το τελικό κυπέλλου, κατέβηκα στο Λευκό Πύργο, το έβλεπα στη Μελενίκου το μας. Κατέβηκα στο Λευκό Πύργο για να πανηγυρίσω μαζί με τους φίλους μου. Ναι. Ήμασταν 20 χρονών. Ήμασταν 6 άτομα. Παρατήρησα το εξής. Όσοι ήταν πάνω από 35 χρονών, το πανηγύρισαν σαν να μην υπάρχει αύριο. Οι υπόλοιποι κάτσαν και σκέφτηκαν. Εγώ γι' αυτό έγινα ΠΑΟΚ. Εγώ ράπ προσωπικά. Ναι, αλλά όμως, κοίτα. Οι πενιντάριδες να δεις πώς το πανηγύρισαν. Και είναι λογικό, ξέρεις γιατί? Γιατί αυτοί βλέπανε ότι με τα λεφτά του Βαρδινογιάννη, του Μαρινάκη και του Κόκαλη, οι διαιτητές προσκυνούσανε αυτούς. Και είχαν και καλές ομάδες. Οπότε okay, σου λέει, okay, πρέπει και εγώ το ίδιο να κάνω. Πού έχει ένσταση ο ΠΑΟΞής? Ο σωστός. Θέλει και καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΞής που θα δει και μπάλα και το offside goal, και εμείς θα το πούμε. Όπως έκανε ο Κόκαλης. Λέει, ναι, αλλά είχα καλή ομάδα. Ναι, αλλά είχες και τους διαιτητές. Ναι, αλλά είχα και ομαδάρα. Ναι, είχες και διαιτητές. Τώρα πρέπει να πει και αυτό ο ΠΑΟΞης. Να πει, πήρα το πρωτάθλημα, αλλά είχα και καλύτερη ομάδα. Δεν είχες καλύτερη ομάδα από μένα. Γι' αυτό σκούζουνε κάτω τώρα. Εμένα μ' αρέσει που σκούζουν κάτω, γιατί όταν σου βάζει ο ουρολόγος το δάκτυλο στον πάτο και τσούζει η αιμορροίδα, ο γιατρός γελάει.
Λέει πάμε στην εξέταση. Η δικιά μου αιμορροίδα πονάει όμως. Κατάλαβες νεαρέ. Άντε φιλιά. Σ' αγαπώ πολύ. Φιλιά, να σε καλά. Θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Επόμενη γραμμή. Ο ορολόγος βάζει το δάχτυλο. Η δικιά μου αιμορροίδα πονάει. Εγώ τσούζω. Πάμε επόμενος. Έτσι είναι στη ζωή. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ο Τσίπρας ήταν αριστερός. Πήρε την εξουσία. Ξέχασε και τον Μάρξ. Τα βρήκε με τους παπάδες, τα βρήκε με τους βιομηχάνους, τα βρήκε με τα συνδικάτα, έτσι είναι στη ζωή. Θα φύγει ο Τσίπρας, θα έρθει το κουκουέ αν έρθει, θα ξεχάσουν ότι είναι αριστεροί. Έτσι είναι στη ζωή. Αυτό πρέπει να το λέμε, εγώ το λέω. Καλά έκανε και μέτρησε το World of Sight. Εγώ πληρώνω τα κουρασάν. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Αλλά Κωστή, ήθελα να σε πάρω το μεσημέρι, έπεσε η γραμμή, δεν είχα σήμα μάλλον εκεί πέρα. Ναι, μπράβο, σε θυμάμαι. Που είχα βγει, τέλος πάντων, και το μέρος μάλλον δεν έχει σήμα που βρίσκομαι. Ήθελα να σε πω και την ώρα, τέλος πάντων, μεσημέρι, τους έβαλες στην πρίζα και τους ρωτούσες, καλά ρε λέει, τι κατεβήκατε και για ποιο λόγο κατεβήκατε αφού τα έχουμε χαμένα όλα. Δεν έχουμε ούτε λιμάνια, ούτε τίποτα. Όχι, όχι, κοίταξε, καλά κάναν και κατεβήκαν. Όχι, εγώ είμαι υπέρ. Ακούμε λίγο, που είναι η αίστασή μου. Εγώ λέω καλά κάνουν και κατεβήκαν. Και η Κατιάνα το μούλοξε όπως και ο παπάς. Απλά ποια είναι η έστασή μου. Θα μας πάρουν τη γη. Μα μας την πήρανε, αυτό τους λέω. Όχι. Δεν έχουμε τίποτα εδώ. Αυτό τους εξηγούσα. Καλά κάνεις και εκφράζεσαι και λες αυτό που θες να πεις. Εγώ άλλο ήθελα να πω. Ναι. Ίσως μπορεί να το κολλήσουμε και σε αυτό που λες εσύ. Εσύ κάνεις ερωτήσω, προβληματίζεις. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει, όποιος θέλει. Όχι, εντάξει, εγώ θέλω να επικοινωνώ. Ωραία. Να διαφωνώ με επιχειρήματα. Αν μου πει άλλος, ξέρω εγώ, να διαφωνήσω μαζί, να σε ακούσω. Που έκανα λάθος με την κριτική, μπας και το διορθώσω. Μ' αρέσει εμένα αυτό. Διαφωνώντας, λέει, συμφωνούμε κιόλας καμιά φορά. Καμιά φορά ναι, αλλά άμα δεν ακούσω το λόγο που διαφωνείς. Μου πεις, είσαι λακαμάς. Ωραία. Γιατί είμαι, να ακούσω, τι έκανα εκεί μέρα. Άμα δεν μου το εξηγήσεις, πώς με βρίζεις. Εκεί τσατίζομαι εγώ. Εγώ συμφωνώ ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που όντως είναι τετριμένη με τα οικονομικά, δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή, αλλά δεν υπάρχει στη ζωή αυτό το πράγμα το οικονομικό, δηλαδή τι λες ο άλλος, τι θα φάει η ιστορία. Εγώ δεν θέλω να με πάρω την ιστορία μου. Δεν θα την πουλήσω εγώ την ιστορία για να φάω. Την ιστορία μου δεν θέλω να καπηλευτούν. Γιατί, τι ακυρώνουμε. Ακυρώνουμε δηλαδή 400 χρόνια ήμασταν σκλαβωμένοι. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Απλά δεν φοβάμαι ότι θα μου πάρουν κάτι αφού μου τα πήραν τα υπόλοιπα. Όχι, δεν μιλάμε για τα υλικά αγαθά. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, αυτό το πράγμα που καταλήγει ναι. ο κόσμος. Κοίταξε, άμα βγω εγώ τώρα στο ραδιόφωνο και πω, με λένε Ραπτόπουλο Κώστα. Οι άλλοι που ακούνε τι θα πάθουνε. Ναι, αλλά όμως οι άλλοι που βγαίναν λέει θα μας πάρουν τα σπίτια μας. Μα μας τα πήρανε. Τις δουλειές μας τις πήρανε, κατάλαβες. Εκεί ήταν η διαφωνία. Αυτοί που βγαίνουν βοηθάνε να ανεβεί και η χρωματικότητα του ραδιοφώνου. Εντάξει, εντάξει. Δηλαδή τι θα κάνουμε, δηλαδή, το κλείσουμε το μαγαζί. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, όσον αφορά δηλαδή, γιατί βγήκαν κανένα δυο και λέει, μας προβλημάτισε, λέει, δεν ξέρουμε τι να τον πούμε. Το λιμάνι το χάσε και τι να απαντούσαν. Ρε παιδιά, την ιστορία μας δεν θέλουμε να χάσουμε. Αυτό καπηλεύονται εδώ και χιλιάδες χρόνια, όπως λέει και ο φίλος μου ο Λιακόπουλος και ο καθένας που βγαίνει. Που γνωρίζουμε και τι κάνουν από κοντά ή σωστά ή λάθος, δεν με ενδιαφέρει. Και εσύ τη δουλειά σου κάνεις. Και ήθελα να πω βασικά το μεσημέρι, μπορώ να το πάρω και αύριο να πω, ότι παρόλο που και εσύ κάνεις το δικό σου καλαμπούρι και είτε μέσα από τον αθλητισμό ή οτιδήποτε, και είναι αθλητικό ραδιόφωνο και εσύ ασχολείσαι κατά 90%. Έλα, εγώ είμαι λίγο αντιδραστικός από μικρός είμαι. Δεν πειράζει, εντάξει. Ασχολείσαι με 90% με τον αθλητισμό, λιγότερο μετά, δηλαδή μπορεί να τα. Καμιά φορά να το. Αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων. Να τα περάσεις. Ναι, ναι. Εγώ τα τελευταία χρόνια αναγκάζομαι εκ των πραγμάτων και ιστορία να διαβάσω και να μελετήσω πράγματα που δεν μελέτησα. Και να μπω σε κοιτάπια που δεν ήξερα. Οφείλω να το κάνω, δεν γίνεται. Έχουμε παιδιά και οι δύο που μιλάμε τώρα και αυτοί που μας ακούνε, καταλαβαίνεις και εσύ την ευαισθησία που πρέπει να δείχνεις απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που είσαι υποχρεωμένος να του περάσει 5 πράγματα θετικά. Δεν θεωρώ εγώ ότι σόκι καλά πρέπει να είμαστε οι Ελεναράδες, αλλά αυτό που μιλάμε τώρα και επικοινωνούμε είναι μοναδικό γιατί αρχαιοελληνικά ή μέχρι και τώρα το κάνουν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ναι. Δεν θέλω να μου το στηρίσουν κάποιοι άλλοι και να λένε αμπελοφιλοσοφίες. Αυτό που κάνεις εσύ το πουλάς, όπως το πουλάς σαν κόμετη ραδιοφωνική και το γουστάρουμε εμείς και το ακούμε και περνάμε ωραία. Ναι. Δεν θέλω να το πάρει όλος να το αντιγράψει. Να το αντιγράψει. Ναι. Κατάλαβα. Αυτό λέμε. Σωστό. Και στο κομμάτι το εθνικό. Δεν μας νοιάζει ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα, αλλά κάποια πράγματα ξέρεις που έχει αδειάσει ο κόσμος.
ότι αντί να μην τα πειράζουν εδώ από το 75 θες, από τους Γερμανούς και μετά θες, από όποτε, αντί να μην τα πειράζουν πολιτικοί, κάθονται και ασχολούνται και τα πειράζουν. Δεν μπορεί, πρέπει, παιδιά, να πείτε από τη Μικρά Ασία ότι γινόταν συνωστισμός και πέφταμε μέσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ είχα θεία γερόντισσα στη Λιβαδιά, τον Ιερώνυμο τον ξέρω από πρώτο χέρι, τον πήρα σήμερα τηλέφωνο, κάτω. Και με λέει, είμαστε υποχρεωμένοι. Εντάξει, λέει, ευχαριστούμε που μας πήρε ο παπάς, λέω, την ευλογία σας. Λέω, είπατε, νιώθω άσχημα γιατί πέρασα και σκέψεις αρνητικές απέναντι στο πρόσωπό του. Λέω, είπατε να μην κατέβουμε. Λέω, μπορεί να το μεταφέρετε, όχι, λέει, παιδί. Την αλλάζει ο Ιερεώνυμος και οι άλλοι, γιατί κατέβηκαν πολλοί κόσμος και η αντίκτυπο στην εκκλησία έχει αρνητικό. Και αυτοί έχουν και τους επικοινωνιολόγους τους. Δεν είναι σαν επιχείρηση και η εκκλησία, δεν κορόιδα. Κωστή, και για να κλείσω κιόλας να μιλήσει κάποιος άλλος, και την τρέλα που πούλησες που είπες στον άλλον, την πρώτη φορά που μιλήσε με τον κόκκινο που πήγες να κάνεις τα δόντια σου και μιλούσε τηλεφωνικά. Ναι. Και τον είπες πέντε πράγματα θετικά και εγώ λες κόκκινε σε αυτή τη δύσκολη ώρα μαζί σου. Αυτό να ξέρεις δεν σε ακολουθάνε και λίγοι. Τα ακούνε και αυτοί εδώ πέρα. Και να σε πω και μια. Και ένα, εγώ ήμουν εκεί στην κάμερα τις δύο που τραβούσαν ένα περιστατικό. Εγώ ήμουν με τα τρία παιδιά μου. Το ένα είναι στο καρότσι, γιατί είναι 3,5 χρονών. Για να μην το χάσουμε, το είχαμε στο καρότσι, να μην το βγάλουμε. Και ήμασταν εκεί σταματημένοι 5 ώρες και δεν έκλαψε κανένας. Στο ίδιο σημείο. Μόνο πήγε να κατουρίσει ο άλλος που τον πήγε η Ελένη, η γυναίκα μου, στη θάλασσα, προς τα κάτω. Και έκανε να πάει και να γυρίσει πάνω από μία ώρα. Μία ώρα. Έκλεισε, φιλιά. Και λίγες φορές δεν κλάψαμε, να ξέρεις. Φιλιά, τα λέμε. Τα λέμε. Τι είναι το Αγίου Γρηγορίου, του Νανζιανζινού. Ο Νανζιανζινό, γιατί το λένε. Γιορτάζει ο Γρηγόρης. Θα πάει εκεί στο Τυροπιτάδικο, θα πάρει τσάμπα λουκάνικα για να μας κεράσει. Μπαγιάτικα θα είναι. Χρόνια πολλά, Γρηγόρη. Πρώτο τελευταίος, ναι. 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 Ναι, εγώ είμαι. Μάλιστα. Γιώργος Παουτσής από Εύωσμο. Καλώς τον. Ρε φίλε, για πες μου κάτι. Γιατί δηλαδή οι αεκτήδες λένε ότι το πρωτάθλημα να το πάρει ο Ολυμπιακός, οι Ολυμπιακοί λένε να το πάρει το πρωτάθλημα. Βρε, εσύ θα το πάρεις. Οι Αριανοί λέει ναι, θα το πάρει η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Οι Αριανοί δεν μπορούν. Οι Αριανοί δεν μπορούν να ακούσουν τους Παοξίδες να πάρουν πρωτάθλημα η κύπελο. Το ίδιο και οι Παοξίδες τους Αριανούς. Τώρα. Ωραία. Οι άλλοι δύο. Οι άλλοι δύο. Κοίταξε να δεις. Μας έχουν λες και ας πούμε είμαστε οι ξέρεις. Οκ, okay, θα. Δεν παίζεις, πούμε. Θα το πάρετε το πρωτάθλημα, φίλε. Μην πάρετε και κανένα ντάμπλ. Ναι, αλλά γιατί μας έχουν τόσο στην απέξω. Καλύτερα να μην σε υπολογίζουν και μπαμ μπαμ να τους τη φέρεις. Μάλιστα. Καλά πας, τόσο, καλά επειδή πας. Είδα σήμερα και το μάτς με την, το ντέρμπι, πιο πολύ γι' αυτό το είδα, για να δω σε τι σημείο βρίσκονται και οι δύο ομάδες, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Εγώ είδα ότι ο Ολυμπιακός μπήκε τα πάντως πολλοί παοξίδες στη γειτονιά μου μου λένε προτιμάμε τον Ολυμπιακό στο κύπελο παρά την ΑΕΚ. Και αυτό είναι μια πολύ σοφή ποδοσφαιρική τοποθέτηση, γιατί η ΑΕΚ είναι πιο σκληρή. Μπορεί να μην έχει την ποιότητα την ατομική, αλλά είναι πιο ομάδα, πιο σφριγγυλή. Δύσκολα τη βάζεις κάτω.